Και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα διαδικτυακό σεμινάριο προπονητικής, το οποίο σήμερα φιλοξενεί τον Θεόδωρο τον Ροδόπουλο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το θέμα του προπόνησης στις αναπτυξιακές ηλικίες. Coach, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Οποιαδήποτε πρόταση από την Κύπρο ποτέ δεν θα την αρνηθώ, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, έχω μόνο φίλους στην Κύπρο και είναι το ένα το σεμινάριο αυτό για την Κύπρο από μένα, να το ξέρεις, Αντώνη. Mm-hmm. Με μεγάλη μου χαρά. Είναι το ένα το σεμινάριο και φορούσα στη φανέλα με το 9, οπότε είναι σημαντικό. Όταν έπαιζα το 9 έπαιζα το νούμερο, ναι. Ευχαριστώ, ναι. Πες μας έτσι, μερικά βασικά σημεία που αφορά το σημερινό το σεμινάριο. Εγώ σε αυτό το σημείο να θυμίσω πριν μας πεις, coach, να πω στον κόσμο ότι μπορεί να κάνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και όποτε θεωρεί απαραίτητο ο coach, και εγώ θα διαβάζω τις ερωτήσεις και θα σας απαντάει είτε αφορά το σεμινάριο είτε και κάτι άλλο. Ο coach δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαντήσει σε όλους. Μπορεί το θέμα να είναι λίγο περιορισμένο, αλλά για τον μπάσκετμπολ οτιδήποτε ερώτηση και αν υπάρχει, μπορώ να ασχοληθώ. Δεν είναι θέμα. Καθόλου. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω το ότι ήταν η Κύπρος τυχερή, αλλά και εγώ τυχερός, γιατί το 1971 γύρισα από την Αμερική και για πρώτη φορά βρέθηκα σε σεμινάριο το 1973, όταν ο Μακάριος ήταν ακόμα πρόεδρος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, τότε βρέθηκα για πρώτη φορά. Ο Κόκος ο Λάμπρου, ο coach τότε στην Κύπρο, ήταν αυτός που βοήθησε για να έρθω εγώ για πρώτη φορά. Και μάλιστα, θα φανεί λίγο παράξενο αυτό που θα πω στους προπονητές, μίλησα το πρώτο σεμινάριο και επειδή Έλληνες είμαστε όλοι, έγινε 3 μέρες στη Λεμεσό και 3 μέρες στη Λευκοσία, γιατί μαλώνανε που θα γίνει στη Λεμεσό ή στη Λευκοσία. Και για την ιστορία θέλω να πω ότι 6 ώρες την ημέρα μιλούσα εγώ, 3 το πρωί και 3 ώρες το απόγευμα, 34 ώρες σεμιναρίου μέσα σε μια εβδομάδα. Ήμουν τότε 28 χρονών όμως, ήμουνα πάνω στα μπουρίνια μου που λένε, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν η πρώτη εμπειρία μεγάλη, ένας αριθμός 25 και προπονητές τότε, που ήταν πολύ σημαντικός για την εποχή εκείνη και για την ιστορία των προπονητών που παρακολουθούν. Θα ήθελα να πω ότι η Κύπρος δεν έπαιζε τότε, μόνο ζώνη έπαιζε. Και τότε προσπάθησα να βάλω λίγο στο χάρτη και το men to men για την Κύπρο, και ακολούθησαν τα σεμινάρια στην συνέχεια, γιατί τον επόμενο χρόνο, το 1974, είχαμε πει ότι θα γίνει το δεύτερο σεμινάριο και είχα υποσχεθεί, έδωσα το λόγο μου μάλιστα γι' αυτό, και λίγο πριν τον Ιούλιο ήταν να γίνει, και τον Ιούνιο με πήρανε οι υπεύθυνοι τηλέφωνο και μου λένε, coach, λέει, προπονητές παρακαλάνε, είναι δυνατόν, για να μην χάσουν τις διακοπές τους, αλλά να μην χάσουν και το σεμινάριο, θα μπορούσες να έρθεις το Σεπτέμβριο αντί για τον Ιούλιο. Λέω, ευχαρίστως εγώ. Και για καλή μου τύχη, έτσι δεν ήμουν πάνω στο πραξικόπημα στην Κύπρο, γιατί τον Ιούλιο έγινε το πραξικόπημα. Το σεμινάριο έγινε το 1975 ξανά, γιατί η Χάν που ήμουν εγώ, τότε τμηματάρχης φυσικής αγωγής και προπονητής, με ζήτησε να έρθω στην Κύπρο και να πάω στα αντίσκηνα που ήταν έξω από την Αμόχωστο, που σημειωτών εγώ το 1973 γνώρισα και την Αμόχωστο και την Κυρίνια, που τότε δεν ήταν με το πραξικόπημα, πέρασαν στα τουρκικά χέρια. Και το 1975 λοιπόν πήγα στα αντίσκηνα και έμεινα στις σκηνές με τα παιδιά και τους εκπαιδευτές τους, γιατί πήγα για να εκπαιδεύσω λίγο τους προπονητές πώς θα δουλέψουν με τα παιδιά. Το μάθανε οι προπονητές από τη Λευκοσία και ήρθαν και με πήρανε και έκανα και το δεύτερο σεμινάριό μου, τότε μια εβδομάδα, στην αυτήν,
στη Λευκωσία. Μάλιστα, επειδή μένει στη Λευκωσία πλέον, Αντώνη, το σεμινάριο έγινε στο ξενοδοχείο που ήταν ακριβώς απέναντι το πυροσβεστείο εκεί. Δεν το ξεχάσω. Και, ναι, και όταν θυμάμαι, όταν άνοιξα τα παράθυρα από πίσω, από την πίσω μεριά, είχα δει κάτι τουρκικές σημαίες και λέω, και εδώ με φέρανε στους Τούρκους οι δικοί μου, τι έγινε. Πραγματικά ήταν το δεύτερο σεμινάριο που έκανα με την. Εγώ ξεκίνησα και έκανα, γιατί πράγμα θα μιλήσω σήμερα, γιατί το αναπτυξιακά έχει πολλών ειδών εκφράσεις. Εγώ θα σας εξηγήσω λίγο τι έκανα με το SBC, τι έκανα κυρίως με τα αστέρια, γιατί αυτό περισσότερο ενδιαφέρει σήμερα τους προπονητές, γιατί από ό,τι μου ζήτησαν οι προπονητές, θέλουν λίγο πώς πρέπει να δουλεύουν οι ακαδημίες, και το καταλαβαίνω ότι τους ενδιαφέρει, γιατί πολλοί από αυτούς ξεκινάνε τώρα την προπονητική και θέλουν να έχουν μια ιδέα λίγο πώς πρέπει να αντιδράσουν πάνω σε κάποιες εκφράσεις πασχετικές. Το 1983 εγώ έκανα το πρώτο camp, το Salonika Basketball Camp. Βλέπετε ότι είχαν περάσει 10 χρόνια ψάχνοντας για να κάνω ένα camp πραγματικά καλό, όχι να κάνω ό,τι να είναι. Και το 83 μέχρι το 91 έχουμε πάλι 8 χρόνια διαφορά. Και τότε με ζήτησαν οι γονείς που ερχόταν στο camp και λένε, και το χειμώνα τι θα κάνουμε, coach. Και τότε έκανα την Ακαδημία. Έκανα την Ακαδημία τα Αστέρια, που για την ιστορία θέλω να σας πω, στα 17 χρόνια έκανε 15 διεθνείς παίκτες από την Ακαδημία μέσα, από το υλικό της Ακαδημίας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για το πώς εξελίχθηκε αυτή η Ακαδημία με το ΚΑΜ, και κάποια στοιχεία θα λέω και για το ΚΑΜ. Όποιος, όπως είπα, θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να ρωτήσει όποτε θέλει, και αν έχει κάποια αυτά, γιατί θα πω πώς ακριβώς κάναμε στη δουλειά εγώ που έκανα τότε, αλλά και με την πάροδο του χρόνου τι διορθώσεις γίνανε. Η Ακαδημία ξεκίνησε στην αρχή στη Μίκρα, στο γυμναστήριο, όσοι ξέρουν λίγο τη Θεσσαλονίκη, το γυμναστήριο της Μίκρας, στο ανοιχτό γήπεδο. Εκεί ξεκίνησε η Ακαδημία στην αρχή. Σε ανοιχτό γήπεδο, βλέπετε, δεν έχει πάντα τις καλύτερες. Και σήμερα με τις δυσκολίες που υπήρχαν, και επειδή με τη γερμανική σχολή έχουμε λίγο πρόβλημα, είπα τους προπονητές να είναι έτοιμοι ακόμα και σε ανοιχτό γήπεδο να κάνουμε την Ακαδημία. Ξεκινήσαμε εκεί πέρα. Η Ακαδημία μετά πήγε στο Μαντουλίδη το σχολείο, το δημοτικό. Συνέχισε με το ελληνικό κολέγιο και κατέληξε τελικά στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, και τα κάναμε παράλληλα. Σήμερα τα 3 τελευταία χρόνια είναι στην Γερμανική Σχολή, που σημειωτέν έχει το καλύτερο κλειστό γυμναστήριο που υπάρχει στην Ελλάδα, με 12 καλάθια γύρω-γύρω, πράγμα που κάνει τη δουλειά, αρκεί να θέλουν οι προπονητές να δουλέψουν, και την κάνουν πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντική. Λέω λοιπόν ότι ξεκίνησαν τα Αστέρια, και το πρώτο που έκανα εγώ σαν Ροδόπουλος ήταν να βάλω κάποιες αρχές. Η πρώτη αρχή της ύπαρξης, πώς θα δουλέψει η Ακαδημία, πώς θα δουλέψει οργανωτικά. Και είπα, τα παιδιά θα μπορούν από 7-8 χρονών να είναι μέλη της Ακαδημίας, και όταν γίνουν 18 χρονών θα είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν, χωρίς να παίρνει χρήματα η Ακαδημία. Ήταν το μοναδικό, και είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που δεν έχει αναλάβει τέτοια δέσμευση. Κανένα άλλο δεν ανέλαβε τέτοια δέσμευση. 18 χρόνια τα παιδιά ελεύθερα. Έτσι έφυγε ο Βεργίνης, χωρίς να πάρει ούτε μία δραχμή τα Αστέρια. Για να φύγει κάποιος πιο μπροστά από τα 18 του χρόνια, βάλαμε ένα κανόνα. Ο πρώτος κανόνας ήταν
να είναι διεθνής ο παίκτης. Αν είναι διεθνής και θέλει να φύγει, μπορεί να φύγει. Αλλά γίνεται μεταγραφή. Παίρναμε χρήματα από τη μεταγραφή και φύγανε αρκετοί διεθνείς έτσι και κάναμε 3 ταξίδια τα παιδιά στην Αμερική. Τα χρήματα που παίρναμε από τη μεταγραφή, κάναμε 2 ταξίδια στο Σικάγο, Μιλγόκι και ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη για τα παιδιά που παίζανε στην Ακαδημία. Και έτσι τα παιδιά που δεν φεύγανε κερδίζαν κάτι άλλο το ταξίδι κατά αυτή την έννοια. Άρα μπαίνανε κάποιες αρχές οργανωτικά. Τι γινόταν τώρα? Η πρώτη συγκέντρωση, επειδή τα ερωτήματα που με θέσανε εμένα εδώ οι προπονητές, τελευταίο ερώτημα, το έκτο κατά σειρά, είναι οι γονείς. Ενώ είναι το πιο σημαντικό. Γιατί οι γονείς αλλάξανε τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετμπολ, ίσως και σε όλα τα άλλα σπορ, και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεμπολ και παντού. Γιατί οι γονείς μπαίνουν στη μέση πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Εγώ, ξέροντας αυτό το πράγμα, έκανα και κάνω πάντα κάτι σημαντικό. Πριν αρχίσει κάθε χρόνο η χρονιά, μαζεύω τους γονείς. Τους βάζω κάτω και συζητάμε το πώς λειτουργούν τα αστέρια. Τους εξηγώ τους κανόνες, όπως είπα όλους αυτούς. Α, ξέχασα να πω το ότι οι διεθνείς μπορούν να φύγουν ή κάποιος αν είναι, δεν είναι στους 15 της παιδικής ομάδος ή της εφηβικής ομάδος, μπορεί να φύγει. Γιατί δεν έχει θέση στην ομάδα. Δεν κρατάμε κάποιον με το ζόρι για να έχουμε δελτία παραπάνω, όπως κάνουν για να μαζεύουν τα χρήματα οι διάφορες ακαδημίες. Και άρα το παιδί που δεν παίζει μπορεί να φύγει. Σε αυτά βέβαια δεν είναι τα juniors που λέμε, γιατί τους παίκτες τους χωρίζουμε σε 3 διαφορετικές κατηγορίες, όπως κάνουν και προπόνηση. Οι juniors που είναι μέχρι τα 10 χρόνια, 11 με 13 και σχετικά 14 είναι η μεσαία, το μεσαίο group, θεωρητικά προπαιδικό, παιδικό, και το 15 με 18 είναι, γιατί είπαμε 19, τα παιδιά μένουν ελεύθερα, σαν να μην γράφτηκαν ποτέ. Άρα μέχρι τότε είναι πλέον η εφηβική ομάδα και η ανδρική ομάδα. Έχουν φτάσει 2 παίκτες να παίζουν στο προπαιδικό και να παίζουν και συγχρόνως στην πρώτη ομάδα. Όταν είναι ικανοί οι παίκτες, δεν υπάρχουν περιθώρια ηλικίας για να παίξουν στην τάθε ηλικία. Έτσι αρχίσαμε και βάζαμε τους κανόνες στο πώς θα λειτουργούν τα αστέρια. Το πρώτο ραντεβού που κάνω εγώ είναι με τους γονείς και τους εξηγώ τους κανόνες του παιχνιδιού. Εάν κάποιος δεν θέλει, μπορεί να μην υπογράψει το δελτίο. Μιλάμε για δελτίο για να κάνεις τα δεδομένα τα ελληνικά. Δεν ξέρω αν το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο. Είναι όταν το παιδί παίζει το παιδικό. Προπαιδικό και μείνει, παίζει με κατάσταση. Οπότε εκεί δεν κάνουμε δελτίο. Κάποιος μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Γιατί δεν έχει κάνει δελτίο. Αν έρθει η στιγμή και κάνει δελτίο, λέω στους γονείς, μπορείτε να μην κάνετε δελτίο, αλλά αν θέλετε να κάνετε δελτίο, τότε το παιδί θα μείνει μέχρι τα 18 του χρόνια στην Ακαδημία και τότε θα μείνει ελεύθερος. Γιατί αλλιώς θα μπουν οι διάφορες ομάδες και θα παίρνουν τους παίκτες όλους από μέσα. Δεν γίνεται. Εκτός, είπαμε, αν είναι διεθνής ή αν δεν έχει συμμετοχή στο παιχνίδι με την ομάδα. Και έτσι έγιναν πλέον τα αστέρια, που δείξανε, δεν σας κρύβω, και τα 2 είναι πρωτοποριακά. Και το camp που έγινε ήταν το πρώτο camp που έγινε στην Ελλάδα. Κάποιοι είπαν ότι τότε το είδα εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια, ήταν λάθος. Γιατί εγώ, όπως είπα, γύρισα το 71 το φθινόπωρο από την Αμερική. Αλλά άμα σας δείξω εδώ πέρα λίγο αυτό το επαθλάκι από εδώ, θα διαβάζετε, λέει Kutcher's National Basketball Camp, All Sports Camp.
Αυτό είναι το μεγάλο camp που πήγα στην Αμερική εγώ. Και από τότε με μπήκε η ιδέα το ότι έπρεπε να κάνω και ένα camp στην Ελλάδα ανάλογο. Βέβαια δεν ήταν εύκολο να γίνει, να βρεθούν εγκαταστάσεις και όλα, γι' αυτό καθυστέρησε λίγο να γίνει. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν το camp. Και έγιναν τα αστέρια που είπα μετά. Το camp για να γίνει ήθελε μια διαδικασία. Από την πρώτη χρονιά του camp, 1983, μάζεψα τους καλύτερους προπονητές από την Ελλάδα και έκανα για 2 εβδομάδες προετοιμασία με τους προπονητές πώς θα δουλέψουμε το camp. Και έκανα ένα λάθος. Το λάθος ήταν το ότι όλοι οι προπονητές δεν ήταν ίδιοι. Άλλος ήταν πολύ καλός προπονητής και άλλος ήταν μέτριος προπονητής. Έτσι, δουλεύοντας μόνο ο προπονητής με ένα γκρουπ παιδιών, δεν είχε το παιδί αυτό, το παιδί του γκρουπ αυτού, δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και έναν ακόμη καλύτερο προπονητή πιθανώς. Έτσι, όταν έκανα ταμείο που λέμε εντός εισαγωγικών στο τέλος της χρονιάς, άλλαξα το σύστημα. Και έκανα αυτό που ισχύει σήμερα και που το ακολούθησαν όλα τα camp που γίναν στην Ελλάδα. Δηλαδή, έκανα τα stations. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες περνούσαν από όλα τα station και έτσι είχαν τη δυνατότητα όλα τα παιδιά να παρακολουθήσουν όλους τους προπονητές πώς δουλεύουν στην προπόνηση. Άρα η δουλειά μας ήταν ατομική προπόνηση και η συνεχεία ήταν την ίδια ώρα ήταν το άλλο group. Τα group και εκεί πέρα τα χωρίζαμε σε 3, α, β και γ. Το α ήταν η μεγαλύτερη, το β ήταν η μεσαία και το γ ήταν η μικρότερη. Όταν το α έκανε έξω ομαδική δουλειά και στα έξω γήπεδα κάναμε την ομαδική δουλειά, μέσα στο γήπεδο, στο κλειστό, κάναμε τα station, την ατομική δουλειά. Κάτω στους καθρέφτες έκαναν τα juniors. Γιατί βλέπαμε με τους καθρέφτες κινήσεις ακριβώς πώς έπρεπε να δουλέψουν τα ατομικά τους πράγματα. Οι juniors δουλεύαν πολύ το μεσημέρι από τις 1 μέχρι τις 2.30 σε όλο το γήπεδο, δικό τους ήτανε. Αλλά βλέπετε περιοδικά το γήπεδο περνούσε από όλους. Έτσι προχώρησαν τα... Όλη η Ελλάδα ήρθε, πήρε τα προγράμματα, μάλιστα μερικοί, ακόμα και τα station, ακόμα και το group work, δεν αλλάξαν τα γράμματα. Μόνο το σήμα αλλάζαν, βάζαν το σήμα το δικό τους camp και δίναν τα ίδια χαρτιά. Και αυτό δεν είναι καλό. Ο καθένας πρέπει να κάνει τα δικά του και να παλεύει να βελτιωθεί. Όπως πιστεύω και όλοι εσείς παρακολουθείτε σήμερα το σεμινάριο, πρέπει να ακολουθήσετε την αμερικάνικη νοοτροπία, που δεν ισχύει σε εμάς στην Ελλάδα, ούτε σε εσάς στην Κύπρο πιθανόν. Δηλαδή, η Αμερική λέει, εγώ αξίζω 1, ο προπονητής μου αξίζει 3, αλλά αξίζει 3, θα προσπαθήσω να γίνω 4 να του περάσω. Αλλά αξίζει 3 όμως. Στην Ελλάδα προσπαθούμε τον 1 να το κάνουμε 0, για να είμαστε εμείς καβάλα με το 1. Και έτσι δεν βελτιωνόμαστε. Το λέω για τους νεαρούς κυρίως. Να μάθουμε να παραδεχόμαστε το πόσο ικανός είναι ο άλλος. Αλλά και συγχρόνως το μυαλό μας από πίσω να έχουμε ότι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτόν κάποια μέρα. Όπως ήθελα εγώ να γίνω καλύτερος προπονητής από τον προπονητή μου, τον συγχωρεμένο τον Δημήτρη τον Τζικίνα. Το είχα πάντα στο μυαλό μου, αλλά πάντα για μένα ήταν ο καλύτερος προπονητής, γιατί έτσι ήταν τότε. Τώρα θέλω να προχωρήσω να σας πω για τις αρχές που έβαλα στα time out. Οι αρχές που βάλαμε για τα αστέρια. Νούμερο 1 αρχή. Η κίνηση χωρίς μπάλα. Γιατί όλοι θέλουν με την μπάλα να παίζουν. Να μάθουν να κινούνται χωρίς την μπάλα. Νούμερο 2 αρχή. Άμυνα το δυνατό χέρι. Βλέπετε, βάζουμε και επιθετικά και αμυντικά στοιχεία. Νούμερο 3 αρχή.
το transition μπρος και πίσω. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τα παιδιά. Νούμερο 4 αρχή. Pressing σε όλο το γήπεδο. Μην κοιτάζετε, εμάς μας φαίνασε πολύ δύσκολη. Η Σοφία Ομοσπονδία και η ανάλογη Σοφία κάθε εδώ η τοπική ένωση. Βγάζουν πότε κάποιοι που μερικοί από αυτούς μπορεί να μην παίξει και ποτέ μπάσκετ, μπορεί, βγάζουν κάποιους κανόνες. Και μας λένε κάποια στιγμή ότι απαγορεύεται το pressing σε όλο το γήπεδο. Και η δικαιολογία που λέγανε ήταν το ότι έτσι μπορεί να φάει μια ομάδα 130 πόντους, ενώ δεν ισχύει. Και εμείς όταν δούμε ότι μια ομάδα είναι αδύνατη, δεν παίζουμε 40 λεπτά pressing σε μικρά παιδιά. Παίζουμε για λίγο χρονικό διάστημα, γιατί έτσι παίζουμε στην προπόνηση. Και μετά πάμε πίσω και λέμε στη ρακέτα, λέμε στο τρίποντο, λέμε κάπου. Και έτσι, εμείς όμως τα παιδιά τα δουλεύουμε για pressing έστω και σε μικρή ηλικία. Λέμε λοιπόν τώρα, τα παιδιά τα χωρίζουμε σε τρεις ηλικίες. Τους junior, τους μεσαίους και τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό όποιος θέλει μπορεί να κάνει και ερώτηση για... Είναι και οι τρεις ηλικίες αυτές είναι στα αναπτυξιακά. Δηλαδή, για τους 16-18 μπορούμε να εξηγήσουμε δηλαδή τι κάνουμε στο παιχνίδι. Πώς κάνουμε το motion εμείς. Πώς κάνουμε για τη μισαία ηλικία. Και ακόμα για τη μικρή ηλικία θα σας εξηγήσω ατομικά λίγο το καθένα πώς δουλεύει. Ποια είναι τα βασικά του μπάσκετμπολ. Τα βασικά του μπάσκετμπολ είναι συγκεκριμένα. Είναι η πάσα, η τρίπλα, το shoot, το rebound, η άμυνα, τα πρώτα που έμαθα εγώ, αλλά και η ισορροπία του σώματος. Η ισορροπία του σώματος, αλλά και η ισορροπία της ομάδος. Τι σημαίνει η ισορροπία του σώματος? Σημαίνει καλή θέση αμυντική και καλή θέση επιθετική. Για να έχουμε τέτοια προσόντα, πρέπει να ξέρουμε τα βασικά του μπάσκετμπολ σωστά, να έχουμε καλή εικόνα γηπέδου. Σήμερα θα πούμε 2-3 πραγματάκια που πιστεύω θα σας βοηθήσουν. Όλα που θα ακούσετε δεν θα είναι καινούργια για σας. Αλλά θα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα σημειώσετε. Πρώτα απ' όλα, πώς ξεμαρκαριζόμαστε με τον μπάσκετμπολ. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Και μετά θα προχωράω ένα-ένα. Θα πηγαίνω λίγο από το ένα θέμα στο άλλο, όπως έκανα και στο διαδικτυακό της Ελλάδος. Γιατί αυτό που θα πω τώρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, ελπίζω να βλέπετε εδώ. Μα πολύ ωραία είμαστε. Έτσι δεν είμαστε. Ναι. Προσέξτε λίγο τώρα τι θέλω να πω. Εάν κάποιος θέλει να ξεμαρκαριστεί εδώ και παίρνει την μπάλα εκεί, την παίρνει εύκολα. Αλλά αν την πάρει εκεί, τι θα κάνει τώρα? Τώρα δυστυχώς δεν είναι σεμινάριο διαζώσεις και άρα δεν μπορείτε να συμμετέχετε και να μου λέτε τι θα κάνει, αλλά θα μιλάω εγώ περίπου τι πιστεύω ότι θα πείτε, εντάξει. Ποιο είναι αυτός εδώ, παίρνει την μπάλα, μπορεί να σουτάρει από εδώ? Δεν μπορεί να σουτάρει, θα κάνει μια-δυο τρίπλες. Αυτό τι είναι? Υπέρ της άμυνας είναι αυτό. Άρα ο πρώτος μας σκοπός εμάς, αυτό εδώ, ο πρώτος μας σκοπός εμάς, σήμερα σαν να καθαρίζει καλύτερα αυτό, το πλυνές. Πολύ ωραία. Άρα εμείς τι κάνουμε? Εμείς προσπαθούμε να πάμε εδώ και να πάμε εκεί και να πάρουμε την μπάλα εκεί. Μόλις την πάρουμε εδώ, αρχίζουμε και απειλούμε το καλάθι. Άρα το ξεμαρκάρισμά μας έτσι ή το ξεμαρκάρισμα εδώ και εκεί είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να πάρουμε την μπάλα κοντά. Στην πάσα, γιατί ανέφερα την πάσα σαν το πρώτο βασικό, υπάρχει ένας κανόνας πολύ σημαντικός που δεν τηρείται όμως από τους παίκτες γενικά. Ο κανόνας της πάσας είναι απλός. Ο πασέρ
πασάρει ό,τι είδος πάσα θέλει, που θα τα εξηγήσουμε λίγο αυτά, αλλά πασάρει με τα πόδια στο έδαφος ανά πάσα στιγμή, για να μην χάσει την μπάλα, να μην κάνει βήματα, να μην κάνει οτιδήποτε, να μην πέσει με την μπάλα κάτω. Άρα ο πασέρ πασάρει με την μπάλα, με τα πόδια στο έδαφος. Ο υποδοχέας της μπάλας πηδάει στον αέρα και τα δύο πόδια για να πιάσει την μπάλα. Άρα εδώ πέρα κάνει πολύ απλό πράγμα. Πηδάει και την πιάνει. Άρα ο παίκτης εδώ τι κάνει. Βγαίνει με το αριστερό του χέρι, υποδέχεται την μπάλα και τη φέρνει σε θέση απειλής. Γιατί όλο το μπάσκετ μπορεί να είναι η θέση απειλής. Τι σημαίνει θέση απειλής, το ξέρετε όλοι. Μπορώ να σουτάρω, να κάνω drive ή να πασάρω την μπάλα. Δηλαδή, όλα αυτά, τι λέμε στα παιδιά εμείς. Τι λέμε στα παιδιά. Άμα κάνει κάποιος τρίπλα για να κάνει drive εδώ. Τώρα, αντί να δείχνω τον πίνακα, πατάω στο αυτό εδώ πάνω. Ναι, τότε αυτός πρέπει να βλέπει το γήπεδο. Και λέμε στα παιδιά στην ακαδημία, ακόμα και όταν είναι 17-18 χρονών, ακόμα και όταν είναι μεγάλη. Αν βλέπεις 4 παίκτες την ώρα που έχεις την μπάλα στα χέρια σου, είσαι εξαιρετικός παίκτης. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρησιμοποιήσεις αυτό το πράγμα για να δώσεις την μπάλα σε κάποιον που είναι σε καλύτερη θέση από σένα. Αν βλέπεις 3, είσαι πολύ καλός. Αν βλέπεις 2, είσαι καλός. Αν βλέπεις 1, είσαι μέτριος. Άρα, το κάθε παιδί λοιπόν στην ακαδημία προσπαθεί, όταν το ρωτάω εγώ, ξέρετε τι κάνω. Παίρνω εγώ, έχω κάτι εδώ που τώρα δεν το έχω. Είχα εδώ προχθές στο σεμινάριο ένα σιλό του MBA. Δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει τώρα εδώ. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν έχω. Εδώ είναι, όχι, δεν είναι. Λέω, να, αυτό είναι, ας πούμε ότι είναι ο σιλός του MBA που έδειχναν την προηγούμενη φορά. Και άμα πείτε σωστά τα 4 αυτά που λέω, θα πάρετε το δώρο. Αν είναι περισσότεροι από ένας, τους βάζω να, και δεν έχω πολλά δώρα, μπορώ να τους βάλω να σουτάρουν βολές και όποιος βάλει να πάρει. Πολλά πράγματα κάνεις, δηλαδή που τριπλάρεις εντός εισαγωγικών λίγο τα παιδιά. Ποια είναι τα 4 σημεία του pick and roll? Σήμερα το πιο σύνηθες φαινόμενο, όλοι μιλάνε για pick and roll. Να ξέρετε, λίγοι το διδάσκουν καλά στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι transition defense, λίγοι το διδάσκουν καλά. Το κυριότερο όμως, το hand off, πολύ λίγοι σχεδόν, κανένας δεν το διδάσκει καλά, ή κάποιοι πολύ λίγοι το ξέρουν. Και όμως το hand off είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Όλοι νομίζουν ότι, το έχω πει και στο σεμινάριο, ότι το figure eight που έδωσε, λέγανε οι δημοσιογράφοι, καλή ώρα Αντώνη, το 2005 έδωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ελλάδα, στην αυτήν. Ήταν το hand-off, το οποίο ακολούθησε και κάθε παιχνίδι βελτιωνόταν, όπως είπα στη συνέχεια. Το hand-off, τώρα να εξηγήσω λίγο κάτι. Εδώ έχω λίγο να εξηγήσω. Να εξηγήσω λίγο πώς δουλεύουμε τα βασικά του μπάσκετμπολ. Εμείς είπαμε ότι είχαμε 15 διεθνείς παίκτες, άρα ο διεθνής ο παίκτης που θα πάει, ο προπονητής μπορεί να το ζητά αλλιώς. Οι περισσότεροι προπονητές τώρα που παρακολουθούν το σεμινάριο παίζουν άμυνα έτσι και άμυνα έτσι, side. Εμείς τα αστέρια δεν παίζουμε έτσι. Εμείς τα αστέρια παίζουμε side εδώ. Παίζουμε side εδώ.
να μην πάει δεξιά και παίζουμε καθρέφτη εδώ. Για να καταλάβετε. Τι σημαίνει αυτό. Επειδή παίζουμε το δυνατό χέρι εδώ, δεν τον αφήνουμε να πάει προς τα εκεί, αλλά δεν μπορεί να πάει και μέσα στη ρακέτα. Δεν τον αφήνουμε να πάει προς τα εκεί, αλλά δεν θέλουμε να πάει και εκεί μέσα. Όποιος πατήσει τη ρακέτα μπορεί να κάνει και το πιο περίεργο σουτ, αλλά δεν θέλουμε ποτέ ο παίκτης να πατήσει εκεί πέρα. Ο Βαγγέλης που έχω εδώ πέρα δεν τα έκανε πολύ καλά αυτά τα πράγματα, γι' αυτό τα κοιτάζει και παράξενα τώρα, όταν τον είχα παίχτη. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς μαθαίνουμε τους παίκτες να παίζουν side για να πάνε και σε εθνικές ομάδες. Και αυτοί όλοι οι προπονητές τι διδάσκουν. Όταν βγαίνεις από εδώ, τι κάνεις. Πατάς το αριστερό πρώτα και μετά το δεξί και στρίβεις και έρθεις στη θέση απειλής. Προσποιούμε, βγαίνω, παίρνω την μπάλα και έρχομαι σε θέση απειλής. Ε? Αν πας από εδώ και προσποιηθείς και πατήσεις το δεξί πρώτο και μετά το αριστερό, ποιο είναι το σταθερό σου, το δεξί. Ε? Άρα μπορεί να πας δεξιά. Δεν μπορείς. Μόνο σταυρωτά μπορείς να κάνεις. Ε? Θέλω να με καταλάβετε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς τα παιδιά δείχνουμε σταθερό πάντα το αριστερό. Άρα, όταν βγαίνει κάποιος εδώ από το ξεμαρκάρισμα, πατάει το αριστερό, όπως είπαμε, πατάει το δεξί και είναι στη θέση απειλής. Δεξί, αριστερό. Αν από εδώ βγαίνει τώρα, πατάει το αριστερό, όπως έκανε εδώ, κάνει εσωτερικό πίβο το δεξί και φέρνει το δεξί εδώ. Δεν πάει κόντρα στο δεξί. Άρα πάλι εδώ έχει δεξί και αριστερό και μπορεί να πατάει, γιατί πιστεύουμε εμείς, εγώ πιστεύω στο μπάσκετμπολ, ότι με το δεξί μπορώ να περάσω εύκολα ίδιο πόδι, δύο χέρια, αλλά με το αριστερό δεν μπορώ να κάνω το ίδιο πράγμα με άνεση. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα παιδιά κινδυνεύουν να κάνουν βήματα. Άρα έβγαλα ένα κανόνα εδώ. Ο κανόνας του δυνατού χεριού επιθετικά και αμυντικά. Και το πίβοτ στα επιθετικά είναι στο άλλο πόδι. Η δεξιόχειρες στο αριστερό σταθερό, η αριστερόχειρες στο δεξί σταθερό. Και έτσι έχουν δυνατότητες και οι δύο να πάνε και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ενώ αλλιώς μόνο σταυρωτά μπορεί να πάει κάποιος. Και μόνο σε μια μεριά. Άμα δεν έχει σταθερό το αντίθετο χέρι που, το αντίθετο πόδι που είπα. Ελπίζω να με καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, πώς βγαίνω για να πάρω την μπάλα εδώ και όχι εκεί. Γιατί εκεί ο Τεμπέλης θα την πάρει εύκολα, γιατί δεν μπορεί να τον κυνηγήσει τόσο πολύ ο αμυντικός. Ή μερικές φορές δεν μπορεί να τον κυνηγήσει. Αλλά άμα τον πάρει εκεί θα κάνει 2-3 τρίπλες για να φτάσει εδώ. Ναι, τους μαθαίνουμε όταν πας κολλητά, όπως πήγαινε ο Σταυρόπουλος, όπως πήγαινε ο Γιαννάκης, πάζω στο κορμί τους. Όπως πηγαίνουν αυτοί του NBA, ο Λεμπρόν πώς πάει. Τόσοι παίκτες που πάνε και βάζουν το κορμί τους και μετά εδώ πέρα αντιδράνε καλά. Αλλά είναι καλύτερα να πάρει την μπάλα εδώ και να έχει κατευθείαν μια κίνηση για να φύγει ο παίκτης. Και το μπάσκετμπολ είναι catch and shoot, catch and drive. Πιάστηκε και κάνε το γρήγορα όσο μπορείς. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο πράγματα που είπα. Άρα λοιπόν, οι παίκτες μας όλοι μαθαίνουν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει παιδί στο μίνι. Στο μίνι τώρα μιλάμε του 7 γεννηθέντες που να μην ξέρει αυτά που δείχνω τώρα εδώ. Γιατί έτσι ξεκινάμε από την αρχή τη δουλειά μας. Και ξέρετε, θα σας φανεί παράξενο, οι προπονητές μας πολύ πιο δύσκολα τα μαθαίνουν, κυρίως αν προέρχονται από άλλη ομάδα. Αν ήταν παιδί στα αστέρια, εύκολα προσαρμόζεται. Αλλά αν έρχεται από αλλού, δύσκολα. Γιατί εμείς σας είπα, παίζουμε αυτό το πράγμα.
άμυνα το δυνατό χέρι, άμυνα το δυνατό χέρι και καθρέφτη από την άλλη μεριά. Και έτσι, άμυνα σταθερό το αντίθετο πόδι από αυτό που παίζουμε. Το κυριότερο όμως απ' όλα, χαμηλά βάση. Άρα μόλις πιάσουμε την μπάλα, τη φέρνουμε στη θέση απειλής. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Θα σας λέω και κομμάτια που θα πούμε λίγο τώρα και για το σουτ. Αντώνη, άμα καθυστερούμε λίγο να μου πεις, εγώ θα προχωρήσω. Υπάρχει καμία... Συνεχίζουμε. Ακόμα όχι. Εντάξει. Ωραία. Προσέξτε λίγο τώρα. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά να μάθουμε όταν πιάνουμε την μπάλα τα πέντε σημεία του σουτ. Είπαμε τα τέσσερα σημεία του pick and roll. Το είπαμε όχι. Τα τέσσερα σημεία του pick and roll. Να στήσω το screen. Πάει ένας παίκτης και στείνει το screen. Ο παίκτης με την μπάλα να δει ότι υπάρχει screen εδώ για τον παίκτη του. Το πρώτο να στήσουμε το screen. Το δεύτερο να δει ο παίκτης το, γιατί πολλές φορές φεύγει από την άλλη μεριά χωρίς να υπάρχει λόγος. Το τρίτον, το άνοιγμα του screen. Πώς ρολάρει και παίρνει θέση. Το άνοιγμα του screen. Το ρολάρισμα μες στο καλάθι. Τα τέσσερα σημεία του screen στο pick and roll. Να στήσω το screen. Ξέρετε πώς τα λένε τα παιδιά. Λίγο παπαγαλιστά. Στείνω. Βλέπω. Ανοίγω. Ρολάρω. Ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να είναι τώρα 60 χρονών. Τον οποίο τον είχα στο κλιμάκιο και το ρώτησα πριν από κάνα χρόνο. Το λέω, πες μου τα τέσσερα σημεία του screen. Το screen στην μπάλα. Γιατί το screen είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν είπαμε τα πέντε σημεία του, τα βασικά, αλλά είναι και το screen, είναι και το footwork. Λέμε το screen τώρα. Είναι άλλο κομμάτι. Και γυρίζει ο παίκτης αυτός σε εθνικές ομάδες χρόνια. Γυρίζει και μου λέει επιλέξει. Στείνω, βλέπω, ανοίγω, ρολάρω. Μπορεί παπαγαλιστά να τα μάθαινε στην αρχή. Αλλά σιγά σιγά τα έκανε βίωμά του και προχώρησε κανονικά όλα αυτά. Ας προχωρήσω λίγο να πω μερικά πράγματα καθιστώς και μετά θα τα εξηγήσω όλα και στον πίνακα. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε στις αρχές μας, είπαμε, κίνηση χωρίς μπάλα. Το δεύτερο που θέλουμε είναι την άμυνα το δυνατό χέρι. Το τρίτο που θέλουμε είναι το pressing σε όλο το γήπεδο. Το τέταρτο για τα αστέρια, να μάθουν το ένας εναντίον ενός επιθετικά και αμυντικά. Γιατί όλα αυτά είναι πάνω στο motion που δουλεύουμε. Το πέμπτο που θέλουμε, τα screen και την εκμετάλλευσή τους. Και γι' αυτό εμείς σαν αστέρια, το καλύτερο μας παιχνίδι, ξέρετε ποιο είναι, απλό, είναι το cross. Τι σημαίνει το cross? Θα το εξηγήσω λίγο στον πίνακα εγώ τώρα. Αλλά και το communication που χρειάζεται πάρα πολύ επαφή. Αμυντικά και επιθετικά. Πάμε λίγο να δείξω το cross. Και θα πετιέμαι λίγο από το ένα στο άλλο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Ψηλός στείνει screen εδώ. Ο άλλος ψηλός στείνει screen εκεί. Ο ένας περνάει από εδώ και χρησιμοποιεί δύο screen. Ένα με την πλάτη αυτού χωρίς να του, και ένα δεύτερο περνώντας πλάι του. Βγαίνει εδώ πέρα για να πάρει την μπάλα. Ο παίκτης με την μπάλα είναι εδώ. Ο άλλος από εδώ περνάει έτσι και βγαίνει εκεί. Άρα τι κάνουμε έτσι? Μαθαίνουμε τους παίκτες
να χρησιμοποιούν τα screen. Άρα το καλύτερο μας παιχνίδι είναι το cross, γιατί έχει τα screen. Τώρα να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό station του camp? Το πιο σημαντικό station του camp είναι ένας εναντίον ενός, εδώ. Εδώ είναι ο αμυντικός. Αυτός έχει την μπάλα. Όπου την πασάρει ή άμα τριπλάρει, αν πασάρει, περνάει εδώ πέρα μέσα, όχι εκεί. Ή περνάει εδώ πλάι. Ξέρετε πώς λέμε αυτό το station στο camp που κάνουμε το ίδιο στα αστέρια? Μισό μέτρο αριστερά και μισό μέτρο δεξιά. Είτε με τρίπλα drive να κάνει, είτε να πασάρει και να κινηθεί, πρέπει να περάσει πλάι από τον παίχτη. Αν περάσει πλάι από τον παίχτη εδώ, ή αν πάει εδώ πέρα ο φασούλας αν είναι, και τρέξει ο άλλος και πατήσει εδώ, ξέρετε πώς το λένε αυτό οι Αμερικάνοι? Είναι κάποιοι κοντοί που κάνουν πολύ ωραία τελειώματα μέσα στη ρακέτα. Το λένε put him in a jail. Βάλ τον αυτόν σε μια φυλακή. Άμα πας πλάι στο φασούλα και κοντράρεις το κορμί και σουτάρεις, ο φασούλας όσο και να ψάχνει δεν μπορεί να σε βρει. Ο φασούλας, λέω τότε φασούλας, ε. Σήμερα ποιος είναι ο ψηλός που κόβει εδώ στην Ελλάδα? Κάποιος πρέπει να κόβει και στην Κύπρο εκεί πέρα. Αντίστοιχα το ίδιο πράγμα. Το station το παραβάνω. Το καλύτερο station αριστερά και δεξιά, μισό μέτρο. Αυτό είναι το καλύτερο station που διδάσκουμε τους παίκτες. Διδάσκουμε τους παίκτες πώς θα περάσουν από πλάι για να φέρουν τον αμυνόμενο σε δύσκολη θέση. Άρα, εδώ στο station, ο μεν επιθετικός προσπαθεί να περάσει, οι δε αμυντικοί προσπαθούν να μην περάσει. Ο κανόνας στα αστέρια είναι ο ίδιος. Μισό μέτρο αριστερά και μισό μέτρο δεξιά. Ο καθένας προσπαθεί ή να περάσει ή να μην τον περάσει ο άλλος. Εδώ αυτό το έκανε πάρα πολύ καλά ο Γιαννάκης. Και πατούσε το πόδι προς τα έξω. Πολλές φορές έκανε φάουλ. Και εγώ το είχα βγάλει ο νόμος του Γιαννάκη τότε. Ο νόμος του Γιαννάκη και το έλεγα για το πώς γίνεται αυτό το βήμα. Ναι. Ο νόμος του Γιαννάκη έκανε έτσι. Έκανε έτσι το αυτό. Κώστα, κάνουμε μια διακοπή. Να πούμε δύο ερωτήσεις. Ναι. Δημήτρης Χρήστος πρώτα ρωτάει επί του θέματος. Από ποια ηλικία μπορούμε να χρησιμοποιούμε screen μακριά από την μπάλα? Μπράβο. Τώρα θα το εξηγούσα, θα έλεγα ακριβώς το πώς είναι μετά το αυτό. Ναι. Η άλλη ερώτηση. Η άλλη ερώτηση είναι από το Στράτο το Βαρδαξή, η οποία είναι ποια είναι η γνώμη του coach για την υποδοχή της πάσας με jump stop, είτε στατικά εν κινήσει, ώστε ο αθλητής να έχει και τα δύο πόδια ως pivot. Ο Στράτος τι κάνει περισσότερο, το jump stop ή το ένα και ένα? Να μας πει ο ίδιος. Ναι. Η δυσκολία μας είναι που δεν γίνεται διαζώσεις. Ναι. Αλλά θέλω να εξηγήσω. Ναι. Είπε κάτι, όχι. Εγώ θα πω. Όχι, δεν έχει απάντηση. Ναι. Δεν πειράζει. Το καλύτερο είναι το jump stop. Αλλά δεν είναι στην πράξη εφαρμόσιμο καλύτερα. Γιατί άμα είναι πιεστικός ο αμυνόμενος, είναι ένας πολύ δυνατός αμυντικός παίχτης, δεν σε αφήσει να την πάρεις εύκολα. Άρα προσπαθώντας να κάνει jump stop θα κουνήσεις ένα πόδι. Άρα άμα δεν έχεις πρόγραμμα τι θα κάνεις, έχεις μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνουν.
Και μετά θα εξηγήσω τι είπε ο Δημήτρης, το άλλο που είπε. Ναι, γιατί το jump step είναι το καλύτερο. Εμείς κάνουμε κάποιες ασκήσεις στα αστέρια. Λίγο ρυθάνε ο πίνακας πολύ, τόσο πολύ αυτός εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα συνεχίζω και μόλις θα χαλάσει θα το ξαναφτιάξουμε. Coach, απάντησε ο Στράτος. Ναι. Λέει, διδάσκω και τα δύο, αλλά πιστεύω πολύ στο jump stop. Το jump stop, εδώ άμα τριπλάρει κάποιος και κάνει δύο τρίπλες και σταματήσει, καλύτερο είναι το jump stop. Αν πάνω πει αμυνόμενος είναι εδώ ή εδώ. Αν είναι εδώ πάνω του, δεν μπορεί να σταματήσει με jump stop, πρέπει να σταματήσει ένα και ένα. Αν είναι η πιεστική άμυνα του. Η καλύτερη είναι το jump stop. Αλλά πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλό το ένα και ένα. Οι καλοί προπονητές τεχνικά διδάσκουν το ένα και ένα περισσότερο. Γιατί οι άμυνες πλέον είναι πάρα πολύ δυνατές και έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ερώτησή μου, εδώ κάνω εγώ μία μπάλα, δύο μπάλες. Μία μπάλα από εδώ, δύο τρίπλες και εδώ, πίβοτ και θέση απειλής. Άρα εδώ το σούτ είπαμε, τα πέντε σημεία του σούτ δεν τα είπαμε. Θα πούμε τώρα. Το νούμερο ένα στο σούτ, η θέση του σώματος. Η θέση του σώματος μου τώρα πρέπει να είναι πάντα λυγισμένος ο πισινός μου και να είναι χαμηλά. Το ένα μου πόδι λίγο πιο ελαφρά μπροστά, αλλά και πάλι ανοιχτά η ώμη μου. Τουλάχιστον η ώμη και λίγο παραπάνω το άνοιγμά τους. Μένα με βλέπετε που με ένα και δέκα, έχω αρκετά φαρδισό όμως. Άρα λοιπόν η θέση τη μύτη των ποδιών μπροστά και το θέση του σώματος είναι το πρώτο. Το νούμερο δύο είναι το πιάσιμο της μπάλας. Πώς πιάνω την μπάλα. Το χέρι του σουτέρ είναι από πίσω από την μπάλα, το άλλο το χέρι είναι που την προστατεύει την μπάλα και έτσι μαθαίνουμε τους παίκτες τριπλάροντας όταν μεγαλώνουν, όταν φτάσουν στο τρίτο κομμάτι της ακαδημίας. Όταν την πιάνουν, μην την πιάνουν έτσι, αλλά την πιάνουν έτσι. Άρα στις πάσες που περισσότεροι δεν το λένε, έχουμε και το ένα χέρι πάσα. Πολλοί ένα χέρι βάζουν την baseball πάσα. Baseball πάσα είναι η μεγάλη πάσα, αλλά οι πάσες που υπάρχουν εδώ πέρα στο πίνακα, οι πάσες που έχουμε είναι ένα βήμα και πάσα, είναι το σπρόξιμο σχεδόν με το δεξί χέρι. Η δεύτερη είναι η πάσα του στήθους. Η επόμενη πάσα μας είναι η πάσα σκαστή με τα δύο ή με το ένα χέρι δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά. Και η baseball πάσα. Γιατί η baseball πάσα δεν μπορεί να το κάνουν όλοι. Τελευταία και πιο σημαντική και κάνουμε μια άσκηση για αυτό το πράγμα εδώ. Είναι η hook πάσα. Εμείς που κάνουμε, σας είπα, θα πηγαίνουμε λίγο από το ένα στο άλλο. Κάνουμε μια σειρά από ασκήσεις, κυρίως για ζέσταμα. Outlet, τριπλάρι, από πίσω ο παίκτης, φτάνει αυτός εδώ, από εκεί ο παίκτης, πάσα στο πλάι, λέει, από πλάγιος λέμε, βάζει layup, μετά λέμε layup από μεσαίος, κάνει το εφτάρι, αν το διαβάσετε από εδώ προς τα εκεί, εφτάρι είναι αυτό, όπως λέμε το figure eight, που άφησε ιστορία το 2005, εδώ λέμε το figure seven, γιατί λέει τη φιγούρα του 7. Αυτό που λέμε εδώ, πάσα και έτσι, έχουμε τους κανόνες. Ας σας λέει από πλάγιος.
λέει από μεσαίος. Το τρίτο, τσάμψου το πλάγιος από εδώ. Το τέταρτο, μάσα πίσω, τσάμψου το μεσαίος από εκεί. Και το πέμπτο, ο παίκτης που παίρνει την μπάλα, πάει για το καλάθι και γυρίζει την μπάλα στον άλλο που έρθει και βάζει λέει με hook πάσα. Και έτσι του μαθαίνουμε και τη hook πάσα που τη χρειάζεται πάρα πολύ. Ο Δημήτρης τι μου είπε, coach. Ο Δημήτρης ρώτησε από ποια ηλικία μπορούμε να χρησιμοποιούμε screen μακριά από την μπάλα. Ναι, πολύ ωραία. Άρα εδώ τι κάνουμε τώρα. Εδώ κάνουμε το screen, δεν κάνουμε το screen. Ο παίκτης μαθαίνει, πάει από εδώ. Ο αντίπαλος κάθεται εδώ, βγαίνει εδώ έξω. Μετά είναι έξυπνος, πάει από πίσω του. Γυρίζει και μπαίνει μέσα. Μετά το μαθαίνει, πάει από εκεί, τον ακουμπάει τον αντίπαλο και φεύγει εδώ πέρα στη γωνία. Άρα έχει ένα, δύο, τρία πράγματα που μπορεί να κάνει. Όταν μιλάμε πιο μικρός, θα έρθει εδώ, ε. Δεν χρειάζεται να έρθει εδώ. Τώρα θα εξηγήσω λίγο για το πιο μικρός. Και το κυριότερο, όταν τρέχει από εδώ πίσω και είναι ο αμυνόμενος του εδώ, κάνει ένα βήμα, σταματάει, κοντράρει τον αντίπαλο και βγαίνει κατευθείαν έξω. Τρία βήματα έχει κερδίσει και μένει ελεύθερος. Άρα εδώ στο cross μαθαίνουμε τους παίκτες αυτό. Άρα τώρα με τον Δημήτρη που λέει για το μακριά από την μπάλα, κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Για να δούμε λίγο. Και μετά θα εξηγήσω λίγο εδώ για το rebound και το outlet. Βλέπετε, πετιέμαι λίγο από το ένα στο άλλο. Πασάρει την παίχτη μπάλα εκεί και ο παίχτης, συγγνώμη, πασάρει αυτός εκεί και κάνει screen εδώ. Μεγαλύτερη τέχνη είναι πού θα στηθεί το screen. Και αυτό μαθαίνουν οι παίκτες στην προπόνηση. Εδώ, εκεί, εκεί, πού. Γιατί, εάν το σκρι κουνάει και ο παίκτης που πάει να το εκμεταλλευτεί τρακέρνει, εδώ μπορεί να γίνει ένα επιθετικό φάουλ χωρίς λόγο. Άρα αυτός πασάρει και κάνει αυτό εδώ. Άρα τώρα ο επιθετικός πάει από εδώ πέρα και ρίχνει τον άνθρωπο στο σκρι. Τι κάναμε πριν. Ο αμυνός πάει από εκεί, πάει εκεί. Άμα έρθει από πίσω, πάει μέσα. Άμα πάει εντελώς έξω, πάει εδώ πίσω. Έχουμε καμιά διαφορά, Δημήτρη, από τα προηγούμενα? Καμία. Άρα αυτά τα μαθαίνουν οι προπονήσεις, στην προπόνηση τα μαθαίνουν αυτά. Να το πω για να μην το ξεχάσω. Γιατί περισσότερο το rebound δεν το υπολογίζουν στην προπόνηση. Το rebound δεν το λένε στα βασικά του μπάσκετ σωστά. Πρώτα απ' όλα, ας πάμε στο shoot. Έχουμε τα παιδιά που είναι 7 με 10 ετών. Μόλις παίρνουν την μπάλα, την κουπανάνε. Μπαμ, μπαμ. Τους έχει πει ο γονιός, τους έχει πει ο τάδε. Βλέπουν στην τηλεόραση. Πάνε στο τρίποντο και σουτάνε όπως δάνε. Εμείς τι τους είπαμε, τι λένε, πρώτα απ' όλα μα τριπλάρουν να πιάσουν την μπάλα έτσι. Αυτό όταν μεγαλώνουν βέβαια, όχι όταν είναι μικροί. Τότε όταν είναι μικροί, δεν μπορούν να κάνουν. Ξέρετε, τους βάζουμε και κάνουν. Για να σας δείξω λίγο εδώ. Δέστε λίγο το χέρι μου. Το χέρι μου πιάνει την μπάλα κάτω από το σαγόνι και κάνει μια, με το δεξί χέρι πίσω από την μπάλα, κάνει μια περιστροφή και release. Τα 5 σημεία του σουτ. Είπαμε τη θέση του σώματος. Το πιάσιμο της μπάλας. Το μάτι στο σίδερο. Τον αγκώνα μέσα. Follow through. Με βοηθάει ο Βαγγέλης, γιατί είναι ειδικός με το σουτ.
Και στο παρεντώνει ότι είναι ειδικός με το σουτ και δεν ερχόταν ποτέ να βοηθήσει. Ε. Γιατί ο Βαγγέλης είχε κάτι. Όταν έπιανε την μπάλα έτσι με τα δύο χέρια, έβαζε το χέρι από πίσω. Δεν έμαθε ποτέ να την πιάνει έτσι και να την κοπανάει. Και καλά που το έκανε, γιατί θα μας πέθαινε στο να σουτάρει συνέχεια, ε. Άμα το έκανε έτσι. Λέω λοιπόν αν για τους δύο, για τον Δημήτρη και για τον Στράτο, υπάρχει ερώτηση σε αυτό, αν καλύφθηκα. Αν υπάρχει θέμα, δεν έχουν πει κάτι περί αυτού. Έχουμε μια-δυο ερωτήσεις, αλλά νομίζω να συνεχίσει κότσι και να τις πούμε σε λίγο. Πολύ ωραία. Να τελειώσει αυτό που έλεγες. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγα τώρα εγώ, βάζουμε δύο παιδιά μαζί, τον έναν εδώ και τον άλλον εκεί. Και κάνουν αυτό το follow through όλη την κίνηση. Περάνε την μπάλα από κάτω, γιατί δεν έχουν δύναμη. Για να μάθουν να πηγαίνει μπάλα καλά, να μην ανοίγει ο αγώνας τους. Γιατί θα είναι άσχημο σουτ μετά όταν μεγαλώσουν. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε άλλο τώρα τα τους μικρούς, την ηλικία αυτή. Τους βάζουμε πάλι απέναντι. Έχουν μία μπάλα. Την πετάει ψηλά. Και τους μαθαίνουμε πώς θα πηδήσει να πάρει το rebound. Πώς θα πιάσει το rebound ο παίχτης. Πώς θα το πιάσει. Με το που θα πιάσει την μπάλα, πώς θα καθίσει κάτω. Πώς θα ανοίξει. Αν είναι η τρίτη μεγαλύτερη ηλικία, κάνουμε του West Sunset rebound και πάσα. Υποδοχή 1, υποδοχή 2, υποδοχή 3. Μαθαίνουμε τους παίκτες, το outlet να γίνεται εκεί, να γίνεται εκεί, να γίνεται εκεί. Μετά όταν φτάσουν στα 17-18 που λέμε, που είναι πλέον και εθνικών ομάδων παιδιά, τους μαθαίνουμε στον αέρα να στρίβουν και να πασάρουν την μπάλα. Μετά, ένας μόνο επιθετικός. Αυτή δεν είναι η άλλη. Δίνουμε το δικαίωμα στον αμυντικό να τον κυνηγήσει. Άρα αυτός μπορεί να πάει εκεί ή να πάει εκεί. Από πού έκανα αυτή την άσκηση. Δεν την είδα από κανένα βιβλίο. Έβλεπα ένα παιχνίδι. Έπαιζε η Βαλτιμόρη με τη Νέα Υόρκη. Μιλάμε το 71. 70-71 τότε. Προϊστορικά δηλαδή, πριν, δεν πιστεύω οι προπονητές να είναι πιο μεγάλοι από αυτό. Και είδα το Wes Unseld να το κάνει την ώρα του παιχνιδιού. Ο Wes Unseld ήταν 160 κιλά, 150-160 κιλά. Όμως είχε κορμί ωραίο που έστριβε. Έστριβε στον αέρα και έκανε πως πασάρι στον κάρτο. Ο οποίος ήταν εδώ. Αν ο αντίπαλος μάρκαρε εδώ, έφευγε αυτός backdoor. Αυτός καθόταν κάτω και την πετούσε προπάρω. Αν ήταν ελεύθερος μόνος του στον αέρα, έστειλε και την πετούσε και έφευγε. Άρα εμείς το έκανα άσκηση για προπόνηση για τους παίκτες, για τους ψηλούς δικούς μου. Και οι ψηλοί βελτιώθηκαν πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί όποια ομάδα κι αν είχα, έτρεχε γρήγορα. Μίλησα προηγουμένως για transition. Έτρεχε γρήγορα. Γι' αυτό, για να φύγει ομάδα γρήγορα, θέλει καλό outlet και γρήγορο. Και έτσι έπαιζε τότε ο Wes Unseld το θηρίο με τον playmaker. Ναι. Και με έκανε μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη μου εμπειρία στην Αμερική όταν βρέθηκα, ε. Και η άσκηση αυτή την έκανα από εκεί πέρα. Ερώτηση δεύτερη. Συγγνώμη, ερώτηση εγώ. Να σου πω λίγο μερικές αρχές. Για το σούτ τα είπα. Δεν ενοχλεί εκείνο. Πολύ ωραία. Μερικές αρχές της πάσας.
Μαθαίνουμε στους παίκτες τις πάσες της είπαμε όλες. Και το push και το, και το chest, τους στήθους και το bounce. Και όλα τα είπαμε αυτά. Θα σας πω κάτι που με σημάδεψε και κλείσα σε όλη μου τη ζωή. Εδώ είναι αμυνόμενος. Και εδώ είναι επιθετικός. Έχει 7 πάσεις που μπορεί να κάνει. Στρίβει το κορμί του και περνάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου. Χαμηλώνει χαμηλά. Χαμηλώνοντας ο επιθετικός, χαμηλώνει και ο αμυνόμενος. Και τότε την περνάει από πάνω. Μία από πάνω. Δύο από τα αυτιά του, αριστερά και δεξιά. Δύο από τη... από τους γοφούς του αριστερά και δεξιά και δύο χαμηλά από τους αστραγάλους του αριστερά και δεξιά. Είναι οι 7 πάσες που μπορεί να κάνει κάποιος. Πρέπει να βάζετε τα ζευγάρια ο ένας με τον άλλο να κάνουν τις πάσες. 7 πάσες έχει δυνατότητα κάποιος να μάθει. Για να τα μάθουμε όλα αυτά, κάνουμε την πιο βασική άσκηση που υπάρχει στο μπάσκετ. Έχουμε έναν επιθετικό έτσι, έναν άλλο με την μπάλα και αμυντικός εδώ. Δίνει την μπάλα από εκεί, εκεί πέρα. Και αυτός σε 7 πάσεις κάνει μία όποια θέλει. Στρίβει και πετάει. Αυτό είναι. Θέλετε να τις επαναλάβω? Εντάξει είμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει. Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κώστας ρωτάει από ποια ηλικία βάζουμε man-to-man σε όλο το γήπεδο. Είπα από τη μικρή ηλικία. Εδώ θα πω τον κανόνα μας όμως που έχουμε. Αλλά ο Κώστας, ποιος Κώστας? Το επίθετο δεν φαίνεται. Κώστας δεν φαίνεται επίθετο. Ο Κώστας, πιστεύω να είναι ο Κώστας που ήταν στην Κυρίνια προπονητής. Γιατί έχω μια παλιά ιστορία, έναν εξαιρετικό προπονητή από εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Ερώτηση άλλη. Μετά ο ίδιος ρωτάει πότε ξεκινάει η διδασκαλία στο screen of ball, το είπαμε. Ναι, ναι. Όχι, δεν είπα για το pressing σε όλο το γήπεδο. Ναι, ναι. Εδώ είναι το επιθετικό μέρος, δηλαδή το αμυντικό μέρος μπροστά. Εδώ πέρα παίζουμε, φωνάζει ο coach. Γύρνα τον. Αν είναι από εδώ να πάει εκεί, από εδώ, τουλάχιστον 2 φορές να γυρίσει. Μόλις περάσει από εδώ το κέντρο, είναι άμυνα το δυνατό. Το δυνατό χέρι παίζουμε. Αυτά που είπαμε. Παίζουμε κόντρα δεξιά και καθρέφτη. Το είπα για να μην το ξεχάσω. Ερώτηση άλλη του coach, του Κώστα. Είπε. Λέει 40 μάτς το μίνι είναι πολλά για μια χρονιά. Όχι. Αρκεί να γίνεται σωστή χρησιμοποίηση των παιδιών. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι να υπερβάλλουμε. Στο κάτω-κάτω το μίνι έχει με κανόνες. Παίζεις ένα, κάνεις ένα τουλάχιστον 8 λεπτό μένεις έξω. Αρκεί να μην γίνεται τώρα κάποιος παίζει 3-8 λεπτά. Μπορεί να παίζουν 2-8 λεπτά ο καθένας. Άρα οι δύο προπονητές συζητάνε. Ναι, πέστε μου. Και μετά ρωτάει αν διδάσκεται καθόλου ζώνη στο εφηβικό. Όχι. Δεν ζητάμε. Δεν διδάσκουμε παρά το ότι κάνουμε κάποια κομμάτια. Τώρα θα σου εξηγήσω τι κάνω. Ζώνη δεν παίξαμε ποτέ στην ιστορία σαν αστέρια. Αλλά παίξαμε συνδυασμένες άμυνες. Όπως έπαιξα με τον ΠΑΟΚ εναντίον του Γκάλι, το Diamond and One. Το ίδιο παίζουμε και Diamond and One άμα χρειαστεί σε κάποιες καταστάσεις για να μαθαίνουν οι παίκτες όσο μπορούν όταν φύγουν 18 χρόνια να τα έχουν όλα. Τι θέλω να πω. Η ερώτηση είναι για τους 17-18 τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Με παρακολουθείς, Αντώνη?
Για του 17-18. Ναι, για το εφηβικό, 17-18. Μπράβο. Ναι. Εφόσον είναι για του 17-18, ο Κώστας σε ρώτησε. Ο Κώστας, ναι. Έχουμε το Shell. Από το μεσαίο γκρουπ αρχίζουμε και δουλεύουμε το Shell. Το Shell είναι οι τέσσερις, μαθαίνουμε το motion έτσι. Το Shell έχει την πρώτη φάση που πασάρει, κάνει το figure 7. Άμα το διαβάσουμε από εδώ είναι 7, είπαμε. Μόλις περάσει έτσι από εδώ, livery place, αυτός έρχεται εδώ, livery place. Αλλάξαμε τις θέσεις τώρα, ε. Πασάρει ο καινούριος από εκεί, τάδε. Όποτε θα ξεκινήσει τρίπλα, αυτός να πάει προς τα εδώ, πάει προς τα εδώ, πάει προς τα εκεί, πάει προς τα εκεί. Καταλάβαμε. Είναι κινήσεις των παιχτών. Οι Αμερικάνοι το λένε live any place. Φεύγει κάποιος και τον αντικαθιστά ο μέσος επόμενος. Γιατί? Για να έχουν σωστές αποστάσεις οι παίχτες, που είναι το πιο σημαντικό. Άρα, εμείς παίζουμε motion. Με το motion, συγγνώμη, με το shell επίθεση. Το shell καταρχάς έγινε για την άμυνα πρώτα απ' όλα, για να παίρνουν θέση σωστά εμεινόμενοι. Αλλά και βοηθάει και την επίθεση με όλες τις κινήσεις. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Το shell ξεκινάει. Ο Βαγγέλης εδώ με φερολέο μαξιλάρι πάντως. Τα σωστά, Αντώνη, να λέγονται. Ναι, καθάρισε λίγο, καθάρισε. Λέω, το shell που κάναμε τους τέσσερις παίκτες τώρα, επιθετικά τι κάνουμε? Επιθετικά κάνουμε τρεις κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι πάσα και give and go. Η δεύτερη πάσα και screen απέναντι. Η τρίτη πάσα και διπλό screen. Ή stagger ή stack. Δεν χρειάζεται να το ξεδείξω. Καταλαβαίνουν έτσι πώς το είπα. Mm. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο και πρέπει να τους μάθουμε τις αλλαγές, στην άμυνα τις αλλαγές, γιατί είπαμε στην άμυνα ξεκίνησε το shell. Μόλις φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, τότε κάθε screen που γίνεται στην μπάλα ή παίρνεται από την μπάλα, γίνεται αλλαγές. Και άρα και ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν ένα άμυνα, δύο άμυνα, τρεις άμυνα, τέσσερις άμυνα σαν ζώνη. Βγαίνει ένας, εκεί πέρα δεν είναι βλάκες, γίνεται ένας μονός εδώ. Ο μηδέν, έτσι δεν είναι? Θα βγει αυτός εκεί. Αυτός πάει πιο πίσω, αυτός πάει πιο πίσω, αυτός πάει πιο πίσω. Είναι 1:10. Τότε να πάμε μερικές ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω. Αντώνη, υπάρχει ερώτηση? Ναι, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις. Εδώ πέρα είναι η ζώνη σαν τετράγωνο, που γίνεται ρόμβος όταν η μπάλα είναι αυτό. Όταν η μπάλα είναι στον άξονα, είμαστε ρόμβος. Όταν η μπάλα είναι στο είμαστε τετράγωνο. Σάει την μπάλα, τετράγωνο. Εδώ πέρα, ρόμβος. Θα ήθελα να δείξω το 5-4, αλλά νομίζω είναι λίγο υπερβολή τώρα για τους προπονητές των μικρών. Ναι, πες μου. Ναι. Ο Αντρέας Οδαμιανού, ο οποίος δουλεύει πολύ με νέα παιδιά εδώ στην Κύπρο, λέει σε ποια ηλικία καθορίζουμε τις θέσεις των παιχτών. Αυτό με το ρώτησε και ο Μάρκος. Ή μάλλον κάποιος το είπε, να το ρώτησε. Το μπάσκετμπολ πλέον παίζεται με δύο θέσεις. Η περιφέρεια και η υψηλή. Αλλά σήμερα ο Διαμαντίδης, όταν έπαιζε, ήταν ο καλύτερος στο λοπός. Άρα και συνδυασμοί αυτών γίνονται. Θέσεις δεν καθορίζονται. Δεν καθορίζονται υπό τη στιγμή έννοια Δαμιανός είπες. Ναι. Δαμιανέ, δεν καθορίζονται οι θέσεις με το παλιά. Παλιά ο ψηλός έπαιζε σέντερφορ.
Εγώ στα Αστέρια είχα το Μητόγλου που παίζει τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν 2-5 ή 2-6. Τον έβαζα τριάρι γιατί είχε προοπτική να παίξει ανώτερο μπάσκετ το παιδί. Τότε έβαζα σεντερφόρ ένα 93 γιατί δεν θα έπαιζε μπάσκετ μπορώ ανώτερο επίπεδο. Άρα λοιπόν οι θέσεις, οι Δαμιανέ, δεν μπορούν να κρυθούν έτσι. Αλλά τι προσδοκείς από τον παίχτη και τι μπορεί να σου κάνει ο παίχτης. Δεν μπορείς να, λόγω ύψους, να βάλεις τη θέση ή ακόμα λόγω κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Εγώ πιστεύω όλοι μπορούν να τα κάνουν και πρέπει να τα κάνουν όλα. Αλλά απ' την άλλη όμως δεν πρέπει και μόνος να κάνουμε όλα όταν δεν μπορούν να κάνουν όλα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε λίγο. Άρα το βασικότερο είναι να γίνει αξιολόγηση των παιχτών και το τι προσόντα έχουν και έτσι να πάμε λίγο καλύτερα. Ερώτηση. Έχουμε μία ερώτηση από βασικά μία άσκηση η οποία πρέπει να δική σου coach από το Θάνο το Στάμο, ο οποίος λέει για το rebound, κορυφαία άσκηση του coach, μία μπάλα κάτω και ο αμυντικός προσπαθεί να κρατήσει τον επιθετικό πίσω του για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα μόνο με τους ώμους του και με τον κορμό του ή όχι με τα χέρια του. Πολύ, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ δουλειά το πράγμα. Αλλά επειδή τα παιδιά σήμερα δεν λυγίζουν πολύ τα πόδια τους, είναι δύσκολη η άσκηση. Δηλαδή γίνεται, αλλά θέλει ο coach να είναι πάνω από το κεφάλι. Είναι άσκηση που την κάναμε πολύ στο παρελθόν. Την κάνουμε και τώρα, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Εξήγησα τους μικρούς πώς μαθαίνουμε το rebound πριν πάνε στο ταμπλό. Γιατί δεν μπορούν οι 7 χρόνων να πετάνε την μπάλα στο καλάθι καλά. Και πώς θα σουτάρουν την κίνηση και μόλις φτάσουν και με δυναμώσουν, τότε αρχίζουμε το σουτ κανονικά. Άρα μαθαίνουμε να μην ανοίγει ο αγώνας, να κάνει όλο το αυτό, όλη την κίνηση. Να τη μάθει σωστά και κάποια στιγμή του λέμε δυνάμωση, τώρα ξεκίνα να κάνεις έτσι λίγο. Ο Μπαρλάς ο Γιώργος παλιά σούτερνε όλο έτσι. Ναι, τι λέω τώρα. Ναι. Ο Ηλίας ο Δανιήλ, επίσης ένας προπονητής τηλεμεσόπου, δουλεύει πολύ με παιδιά. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του δάσκαλου για τους περιορισμούς που υπάρχουν στο παιχνίδι. Στους αγώνες των μικρών ηλικιών, κάτω των 12 και κάτω των 14, πέραν βέβαια το fair play, που το αντιλαμβάνομαι, αυτό δεν επηρεάζει τον νεαρό καλαθοσφαιριστή στο να εξελιχθεί και να περάσει στο επόμενο στάδιο πιο έτοιμος? Να βάζει 130 δηλαδή. Αυτό θέλω να πει, να καταλάβω. Περιορισμούς που λέει, πέρα του fair play, στους αγώνες των μικρών ηλικιών. Είναι σημαντικό το fair play. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα με το fair play, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Ποιο άλλο πρόβλημα? Απλώς είναι καλό να συζητάτε για το καλό σας με τον άλλο προπονητή, να το συζητάτε και να μην υπερβάλλετε. Γιατί έτσι δίνετε το δικαίωμα στο γονιό και στο παιδί να καβαλάνε το καλάμι πιο εύκολα. Μην υπερβάλλετε στους χαρακτηρισμούς το πόσο καλός είναι ο παίχτης. Ποτέ να μην το μειώνετε. Αλλά και να μην υπερβάλλεται έτσι που να καβαλάει καλάμι. Πρέπει να μάθει να σέβεται και επικοινωνία μεταξύ των παιδιών αλλά και του προπονητή με τα παιδιά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Προσπαθήστε χωρίς να φαίνεται ότι αντιπαλεύετε με τους γονείς να έχετε τα παιδιά με το μέρος σας. Να καταλαβαίνουν γιατί κάνετε το κάθε πράγμα. Αλλά ποτέ να μην έρχονται κόντρα με το γονιό τους. Γιατί κάποια στιγμή θα χαθεί το παιχνίδι και από εσάς, να το ξέρετε. Πολύ σωστά. Την επόμενη ερώτηση νομίζω ο coach το γνωρίζεις πολύ καλά. Τον Τάκη το Μυραλάη. Ο coach λέει, σε χαιρετώ πρώτα απ' όλα, πρέπει να μαθαίνουμε τα παιδιά να κάνουν αλλαγές στην άμυνα και αν ναι, σε ποια ηλικία και σε ποιες περιπτώσεις και πότε να το αποφεύγουμε. Εγώ πιστεύω ότι όταν φτάνουμε στα 16, 17, 18 τότε, πρώτα απ' όλα χαιρετισμού στον Τάκη, γιατί έχει κάνει πολλά χρόνια καλή δουλειά και ήταν πάντα άνθρωπος που δούλευε με τους νέους. Ναι, Τάκη, χάρηκα πολύ γιατί είχα καιρό να μιλήσουμε. Θα το ξέρεις και μια φορά που θα έρθω στην Κύπρο θα ξαναβρεθούμε.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μάθουν τα παιδιά την αλλαγή, γιατί σε κάποιες στιγμές χρειάζεται αλλαγή, αλλά πρέπει να μάθουν το πώς βάζουμε τα πόδια, γιατί κανείς δεν δείχνει, αλλαγή λένε οι προπονητές, και κανείς δεν δείχνει πώς θα μπουν τα πόδια, πώς θα γίνει η αλλαγή, τι θα πάρω. Να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα εδώ. Υπάρχει ένας κανόνας παιχνιδιού. Εδώ είναι το πεντάρι και εδώ είναι το τεσσάρι. Την μπάλα την έχει ο δύο εδώ. Και κάνει screen το 4 για το 5. Ο Χ4 πώς θα παίξει άμυνα. Και ο Χ5 πώς θα παίξει άμυνα. Ας πούμε το screen να γίνει εδώ, γιατί πιο λογικό είναι να γίνει εδώ. Το screen γίνεται εκεί, ο Χ5 είναι εδώ. Πώς παίζει άμυνα ο Χ5. Εμείς τη διδάσκουμε στα παιδιά. Τι έκανα εγώ ακόμη και με τον Πάο και τέτοια, ε. Άμυνα εδώ παίζει. Άρα εδώ βάζει το πόδι του εδώ. Βάζει το πόδι του για να μην φάει reverse, να μην γυρίσει την μπάλα αυτός. Αν δεν το καταλαβαίνετε κάπου να μου πείτε. Μόλις τύχει έτσι, βάζει το δεξί του πόδι από πίσω το screen. Εάν ο παίχτης, που κάνει screen εδώ, ο 5, βγει προς τα εκεί, τότε αυτός γυρίζει εδώ και σπρώχνει προς τα εδώ για να πάει εκεί. Εδώ έχει και άλλους αμυντικούς παίχτες για να βοηθήσουν. Από εδώ, άμα πάει πάνω και περάσει εδώ κάτω, την πήρε την μπάλα και έβαλε το καλάθι κατευθείαν εκεί. Είναι πλάι στο καλάθι. Αν το screen στην baseline γίνει λοιπόν κατά αυτή την έννοια, μπορεί να μην είναι το τεσσάρ και να είναι ένα διάρρη εδώ και να πετυχαίνει πιο εύκολα το screen και ακόμα και οι αλλαγές να μην πετυχαίνουν καλά, τότε κάνουμε χωρίς αλλαγή αυτό το πράγμα. Όταν κάνουμε όμως αλλαγή, πάντα το πόδι πρέπει να μπει ανάμεσα. Πρέπει να δείξουμε το screen επάνω το πόδι πώς μπαίνει για να μην γυρίσει ο άλλος και να μπορέσω να τον πάρω. Να μπορέσω να τον πάρω και να τον πιέσω. Ο Δανίλη είναι πάλι. Η ερώτηση ήταν από το Μυραλάι. Το Τάκη του Μυραλάι. Εντάξει, ο Μυραλάι. Τάκη, βασικά δείχνουμε τα παιδιά πώς μπαίνουν τα πόδια για να μην γυρίσει ο παίκτης προς την μπάλα, την πάρει και την παίρνει με στη ρακέτα κατευθείαν. Άρα πιέζουμε έτσι και είμαστε έτοιμοι να, άμα με το screen να πάμε προς τα μπρος και να το περάσουμε σπρώχνοντας, γιατί είπα πάνω στη ρακέτα είναι πολύ πιο δύσκολα να αντιδράσει ο επιθετικός. Ενώ από κάτω την παίρνει για κάτσε σούτ εκεί πέρα κάτω το καλάθι. Είναι πάρα πολύ. Ο παίκτης που είχα κάποτε, ο Γιαννουζάκος, έβαζε 20 πόντους εκεί πέρα κάτω έτσι κάθε φορά. Γιατί και τα screen τα σωστά και πολλές φορές η άμυνα δεν λειτουργούσε καλά. Επόμενη ερώτηση. Από τον Μανώλη τον Στεφανουδάκη, συνεργασίες επιθετικές 2 και 3 παιχτών, από ποια ηλικία ξεκινάμε? Από μικρή ηλικία. Γιατί τη μικρή ηλικία το screen σε μικρή ηλικία και 10 χρόνων το μαθαίνουμε στον άλλον. Ξέρετε πως ξεκινάμε πολύ απλά. Θέλουμε τον παίκτη να το μάθουμε, να κάνει drive. Θεωρητικά βάζουμε ένα screen εδώ και πάει έτσι και κάνει. Ή άμα ξεκινήσει από εδώ βάζουμε ένα screen και βάζουμε layup. Κάνουμε μια σειρά από layup. Μια μπάλα, δύο μπάλες, τρεις μπάλες εδώ πέρα, ο ένας καθένας πίσω από εκεί. Ο coach κάνει δίθεν το screen, περνάει layup, γίνεται έτσι. Από την αρχή μαθαίνουμε, τις συνεργασίες όλες μαθαίνουμε. Εμείς στα αστέρια έχουμε 12 κινήσεις για το 3-on-3 και 8 κινήσεις για το 4-on-4. Δηλαδή, για να πω τώρα, θεωρητικά για τα πιο προχωρημένα παιδιά, 15-18 χρονών, στο κάτω-κάτω είπαμε ότι αυτοί παίζουν και σε αδρικό σε εμάς. Τι σημαίνει εδώ, 1, 2, 3. Ο ένα μπορεί να πασάρει και να κάνει το 7 give and go που πάμε. Με αλλαγές. Το δεύτερο μπορεί να πασάρει και να κάνει screen απέναντι. Είπαμε εδώ έτσι. Μέσα step in κάθε φορά. Όλα τα μαθαίνουν τα παιδιά βήμα-βήμα. Το τρίτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι
φωνάζει ο ένα και λέει UCLA, UCLA, τσάκ αυτός έρθει εδώ και στείνει σπριν εκεί. Πασάρει εκεί πέρα, περνάει, give and go, εδώ με ρίχνει τον άνθρωπο στο screen. Βγαίνει έξω ψηλός, πάσα εκεί, town screen εδώ. Άρα έχουμε δύο screen τώρα εδώ που μαθαίνουν τα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά 15, 16 μέχρι 18 χρονών. Αλλά και στους 14 καμιά φορά, είναι προχωρημένοι, προχωράμε. Η τρίτη κίνησή μας είναι αυτή. Η τέταρτη κίνησή μας είναι ένα pick and roll. Πασάρει εδώ πέρα και έρθει και κάνει pick and roll. Δεύτερο pick and roll. Άρα κάνουμε ακόμη μια κίνηση, δύο pick and roll. Ο ένας πάει μέσα και ο άλλος πάει έξω. Το ποιος θα πάει μέσα και ποιος θα πάει έξω γίνεται με τους παίκτες, με τους προπονητές. Οι προπονητές δείχνουν ποιος είναι για ρολ και ποιος είναι για έξω και λίγο σούτο πάνω από το φάουλ από εκεί. Εμείς έχουμε, σας είπα, 12 κινήσεις εδώ πέρα. Το επόμενο ποιο είναι. Μακάρι να είχα μπροστά μου για να μου λέγατε ένα-ένα. Το επόμενο είναι το shuffle. Shuffle εδώ. Πάσα εκεί πέρα, ρίχνει τον άνθρωπο που περνάει από εδώ. Πάσα εκεί πέρα, screen εδώ πέρα, εδώ και shoot. Το shuffle, το UCLA, το backdoor του Princeton. Για μένα το καλύτερο παιχνίδι ίσως. Ακολούθησε το UCLA αυτό. Ο εδώ προϊστάμενος μου λέει μία ώρα και 20 λεπτά είναι. Αντώνη, για την ώρα εσύ λίγο να κάνεις το κουμάντο, ε. Το Princeton είναι εδώ ένα. Και το screen είναι εδώ το 2. Πασάρει εκεί πέρα. Αυτό είναι με, το κάνουμε. Το πρίστο το κάνουμε με το αυτό. Το κάνουμε με το cell, με τους 4 παίκτες. Το 8 θέσεις το αυτό που είπαμε. Το κυριότερο όμως θα πρέπει να πω αυτό εγώ τουλάχιστον και μετά, γιατί δεν θέλω να μην το πω. Γιατί τότε θα με κυνηγάτε και εμένα. Γιατί πιστεύω δεν δείχνουν γενικά. Δεν δείχνουν οι προπονητές καλά το hand-off. Πασάρει από εδώ πέρα και πάει give and go. Το εφτάρει αλλιώς. Πότε πάει give and go και πότε κάνει hand-off. Πάει give and go όταν πιέζεται πολύ. Για να κίνηση χωρίς μπάλα, για να ανοίξει τους διαδρόμους. Εάν δεν πιέζετε πολύ, γυρνά και έρχεται hand-off εδώ και παίρνει την μπάλα. Το hand-off είναι ένα screen. Πώς δίνω την μπάλα. Βάζω το κορμί μου μεταξύ. Δεν ξέρω αν βλέπετε το κορμί μου. Ναι, φαίνεται. Βάζω το κορμί μου και δίνω την μπάλα. Οι περισσότεροι τη δίνουν έτσι, πρόχειρα, την πετάνε. Καμιά φορά χρειάζεται να βάζω τον πισινό με πάνω, αν είναι πολύ δυνατό ο σουτέρ εδώ. Ο Παπαγεωργίου μπορούσε να σουτάρει πάνω από το κεφάλι μου. Ο παλιός ο Παπαγεωργίου, τώρα πολλοί δεν ξέρουν ποιος είναι ο Παπαγεωργίου, αλλά ένας μεγάλος σουτέρ, έτσι ο Μίτογλου τώρα μπορεί να σουτάρει πάνω από το κεφάλι. Ο Αλβέρτης, που σούτε, ο Αλβέρτης, πιβάλλος, και ο Παπαγεωργίου ήταν πιο νέος από τον αυτό. Τρελαθώ. Είπαμε να βοηθάει ο Βαγγέλης και χαλάει εδώ πέρα, Αντώνη, την κατάσταση. Μας κάνει σαμποτάζ. Το hand-off είναι το πιο βασικό για τη διδασκαλία. Τα παιδιά θα τα μάθετε hand-off. Αν θέλετε να σας φυλάνε τα χέρια εφόρου ζωής. Το hand-off δεν το δίνει κανένας. Όποιος βρεθεί στην Ελλάδα, μπορεί να έρθει εδώ στην Ακαδημία και να δει. Όποτε έρθω εγώ στην Κύπρο, με μεγάλη μου χαρά, οτιδήποτε. Γιατί είμαι φίλος με όλους τους Κυπρίους. Ερώτηση άλλη υπάρχει? Βεβαίως. Ο Λούισος Ακαλής ρωτάει ποια είναι η γνώμη του, ποια είναι η γνώμη σας για την triple drive επίθεση και το αντίθετο spacing. Το triple drive τον είχα φέρει εγώ τον coach. Είναι μια διέξοδο σημαντική.
Γιατί τι είπα προηγουμένως. Τέσσερις βλέπω, τρεις βλέπω, τρεις, δύο βλέπω, έναν βλέπω, θυμάστε. Τέσσερις εξαιρετικός, τρία, είναι πάνω στο triple drive αυτά. Το triple drive είναι πάρα πολύ καλό, αλλά το triple drive έχω μια διαφορά μόνο εγώ. Και θα σας την πω, όχι διαφορά τεχνικής, διαφορά έκφρασης συγκεκριμένης. Ο Weber που έκανε το triple drive περισσότερο και ο Καλιπάρη έκανε πολύ σημαντική δουλειά. Κάνοντας τρίπλα εδώ, βγαίνει εκείνος εκεί και σουτάρει από εκεί. Αλλά στα μικρά παιδιά δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Δεν μπορείτε να δίνετε εδώ. Στα μικρά παιδιά μαθαίνουμε το shift. Μαθαίνουμε το shift στην αρχή προς τα κάτω. Εδώ είναι ο παίχτης, τρυπλάρει αυτός εδώ και αυτός πάει εκεί. Και μαθαίνει να πάρει την μπάλα catch and shoot. Να την πιάσει και να σουτάρει. Αυτό μαθαίνουμε πρώτα shift και μετά αυτό το shift. Το triple drive κάνει μόνο αυτό το δεύτερο. Και νομίζω ότι είναι υπερβολή. Είναι πολύ καλό για τους μεγάλους παίκτες. Αλλά δεν διδάσκεται εύκολα στα παιδιά και έρχεται και κοπανάνε την μπάλα. Το κυριότερο είπα. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να τριπλάρουν την μπάλα. Να, μια άσκηση που μπορεί να κάνουμε εύκολα. Μια άσκηση. Όταν βλέπω δεν έχουν ισορροπία οι παίκτες. Πολλά πράγματα θα τελειώσει και δεν θα έχω πει. Γιατί τα σπέδια δουλεύουν πάρα πολλά πράγματα, μην νομίζετε. Όταν βλέπετε ότι οι παίκτες δεν έχουν ισορροπία και πάνε άσχημα έξω από ισορροπία, κάτι πολύ άσχημα σούτ, κάτι στυλάκια και κάτι τέτοια. Ο ένα με μπάλα, ο δύο με μπάλα, ο τρία rebounder. Ο ένα τριπλάρει, φεύγει, ο τρία πασάρει, οι δύο μπάλες δουλεύουν συγχρόνως. Όποιος κάνει rebound πασάρει σε όποιον δεν έχει μπάλα. Σουτάρει ο άλλος, πασάρει στον άλλον και το καθεξής. Ελπίζω το καταλάβατε. Δύο μπάλες, όποιος έχει μπάλα σουτάρει. Μετά πηγαίνει και παίρνει το rebound. Αυτός, συγγνώμη, έκανα λάθος, αυτός είναι εδώ έξω. Παίρνει ένα το rebound, το πετάει εκεί. Βγαίνει έξω. Την ώρα που το πετάει εκεί, πετάει το δύο το rebound, παίρνει το rebound, το πετάει στον ένα. Ο τρία κάνει το rebound και πετάει στο δύο. Άρα η άσκηση είναι πολύ απλή. Όποιος κάνει rebound, πασάρει σε όποιον δεν έχει μπάλα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Γιατί εγώ πάντα πιστεύω. Προπόνηση που πρέπει να κάνετε στα παιδιά όσο μικρά κι αν είναι. Πρέπει να έχει μεγάλη ένταση, να έχει ρυθμό. Να έχει time out σημαντικά και πολλά. Αλλά να έχει ρυθμό γρήγορο. Δεν μπορεί να πηγαίνει σιγά σιγά γιατί είναι πολλή ώρα η προπόνηση. Πρέπει να δίνεται ρυθμό γρήγορο. Ο ρυθμός πρέπει να είναι γρήγορος και να πηγαίνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω να καταλάβω. Να πάμε στην ερώτηση του Νεκτάρη του Τζουνίδη, ο οποίος ρωτάει την ενδυνάμωση, από πότε πρέπει να ξεκινήσεις στις αναπτυξιακές ηλικίες. Εμείς δεν κάνουμε πάρα πολλά με αυτό. Και είναι το μόνο που αφήνω και τον γονιό να κάνει με κάποιο γυμναστή. Δεν έχω πρόβλημα γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε γυμναστή για αυτή τη δουλειά. Δεν είμαστε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, καταλάβατε. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα. Εμείς έχουμε μόνο το μπασκετικό κομμάτι βασικά. Το πόσο θα κάνει παραπάνω, αυτά που δουλεύουμε πιο πολύ εμείς με τα παιδιά στη μικρή ηλικία, είναι τα push-ups, τα sit-ups, τους κοιλιακούς. Τα sit-ups είναι κοιλιακοί, βρε. Αυτός ο Βαγγέλης προσπαθεί. θέλω να πω, Αντώνη, εδώ το ότι λίγο πράγμα. Μετά βάζουμε καρέκλα που βάζουν τα πόδια και κάνουν push-ups για να δυναμώνουν λίγο παραπάνω. Δεν κάνουμε ασκήσεις δυνατές πάνω στις ταχύτητες. Πάρα πολύ. Εξήγησα προηγουμένως το δύο παίκτες πώς κάνουμε
το transition. Λέει από πλάγιος, λέει από μεσαίος, jump στο πλάγιος, jump στο μεσαίος. Αυτό δίνει την πιο καλή έκφραση. Και δίνει το transition, πώς ανοίγει το transition. Και το transition είναι το outlet, το άνοιγμα του αυτού και το τελείωμα. Τα τρία κομμάτια, όλο τρία κομμάτια έχει το basketball. Που όλα αυτά βοηθάνε. Ερώτηση άλλη. Ναι, έχουμε ακόμα δύο ερωτήσεις. Ο Θάνος όμως ρωτάει από ποια ηλικία, Θάνος Τάμος, από ποια ηλικία αρχίζεις και παίζεις με τα χαρακτηριστικά των αντιπάλων. Παράδειγμα, αν στο παιδικό έχεις αντίπαλο ένα guard που δεν σουτάρει σχεδόν ποτέ, θα συμβουλεύσουν τον αμυντικό να κάτσει ακόμα και δύο μέτρα πίσω και να δίνει βοήθεια στους άλλους και να μην ασχολείται σχεδόν καθόλου με τον παίκτη του παρά μόνο στο rebound? Το αποφεύγω όσο μπορώ αυτό το πράγμα, γιατί τον παίκτη δεν το βοηθάς να γίνει καλύτερος παίκτης. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω άστον αυτό να επειδή το scouting τάδε και τέτοια. Αλλά σίγουρα μπορεί να έχει λιγότερη επαφή άμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Αλλά όχι όμως και να τον αφήνει επιθετικά 3-4 μέτρα και τέτοια. Αυτά είναι, δεν είναι καλό. Δεν μαθαίνεις και καλά τον παίκτη. Το δικό σου δεν το μαθαίνεις καλά να αντιμετωπίζει καταστάσεις. Και αύριο μπορεί να σου πει το ίδιο πράγμα για οποιοδήποτε. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν θα το έκανα έτσι αυτό έτσι, στο βαθμό που ακριβώς λέγεται. Ναι, ναι. Και ο Τάκης ο Μυραλάης έρχεται με νέα ερώτηση. Ναι. Λέει πρώτα απ' όλα την αγάπη μου κόσμο. Ο Τάκης που δουλεύει τώρα ο Τάκης. Ο Τάκης ήταν μέχρι πρώτη στην Ενάδη, στη γυναικεία ομάδα της Ενάδα, όπου ανέδειξε και πάρα πολλά ταλέντα. Στην Ενάδη κάπου ήταν και ο Παλάδιος, το θηρίο. Παλάδιος, ναι. Παλάδιος, ο δικός μου. Ναι. Που λέξε, λέει, στην αναπτυξιακή ηλικία είναι κακό ένα παιδάκι να παίξει υπό περιορισμού σε δύο αγώνες την ίδια ημέρα. Αυτό ειδικά εδώ στην Κύπρο μας δυσκολεύει, λέει, για να παίξουμε 40 παιχνίδια το χρόνο. Τι θα εισηγούσε? Όχι, δεν το συμφωνώ αυτό. Εγώ δηλαδή, γιατί να κάνει, για να κάνω 40, αν είναι δυνατόν. Δεν νομίζω, αλλά δεν είναι θάνατος για το παιδί, αν έχει καλή χρησιμοποίηση, όπως είπα πριν. Άμα δηλαδή ξέρουν, εγώ πιστεύω πάρα πολύ συνεργασία των προπονητών, των αντιπάλων προπονητών σε αυτή την ηλικία. Πρέπει να μην κοιτάζουν μία νίκη ή μία ήττα. Ούτε να νομίζουν ότι με μία νίκη ή μία ήττα τελειώνει όλη η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία σε όλα βοηθάει. Και πρέπει να λέει ο ένας τον άλλον, τώρα θα βάλω τους πιο μέτριους, βάλε και εσύ τους πιο μέτριους, για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν καλύτερα. Άλλωστε έτσι λειτουργήσαμε όλα τα χρόνια εδώ. Εγώ έτσι λειτουργήσα τουλάχιστον. Δεν κάναμε με τα αστέρια ποτέ. Στο κάτω-κάτω δεν κάναμε αυτά τα 130 και τέτοια ποτέ. Κατά διάνοια. Να δω λίγο κάνα θέμα μήπως ακόμα που δεν είπα. Ναι, θες λίγο τα θέματα σου, κότς, και έχω και άλλη. Σου έχω για μια πρόταση για διακοπές στη Σαντορίνη από τον Άρη, τον Αντιμισάρη, ο οποίος λέει θα σε φιλοξενήσω με αντάλλαγμα κουβέντα για το μπάσκετ. Κάποτε με φιλοξενούσε ο Ρίκ Ματσίρος στο σπίτι του. Θα σας πω λίγο μια, θα σας πω δύο-τρεις ιστορίες από την Αμερική για να καταλάβετε ότι τα έχω κάνει όλα. Και στη Σαντορίνη θα έρθω πολύ ευχαρίστως. Γιατί δεν έχω πάει ποτέ στη Σαντορίνη, θα σου φανεί παράξενο, coach. Γιατί εγώ δεν έκανα ποτέ διακοπές σε Σαντορίνη, Μύκονο και τέτοια. Εγώ ήμουνα στην Αμερική και σε camp όλα τα καλοκαίρια. Κατάλαβες, σε πολλά μέρη δεν έχω πάει. Και στην Κο πήγα γιατί πήγα και έκανα σεμινάριο. Αλλιώς δεν θα αγαπάει και στην Κο, μην νομίζετε. Είμαι μπασκετικός. Και μάλιστα βρήκα και τον τίτλο του βιβλίου μου. Σας είπα ότι ξεροκέφαλος, ο ξεροκέφαλος του μπάσκετμπολ, έτσι. Ναι, η ερώτηση τι ήταν? Δεν ήταν ερώτηση, απλά λέει θα σε φιλοξενήσω στην Σαντορίνη με αντάλλαγμα κουβέντα για μπάσκετ. Ναι, ναι, την ιστορία. Να το ξεκινήσω με τον Χιούμπι Μπράουν. Ο Χιούμπι Μπράουν έδειξε κάτι που το έκανα εγώ πολύ στον ΠΑΟΚ. Και να σας εξηγήσω τι έκανα εγώ. Ο Χιούμπι έδειξε από το 5, το 3, το 4 και το 1 και 2 παίζαν men to men. Τους δυο παίχτες.
Ο Χιούπι μιλάμε ο μεγαλύτερος δάσκαλος των προπονητών για μένα στην Αμερική. Και ο δεύτερος καλύτερος καθόταν εδώ στον πάγκο και παρακολουθούσε ο Ρικ Ματζίρος. Ήταν προπονητής στο Μαρκέ τότε. Το σεμινάριο έγινε στο Μιλγόκι και που παίζει ο Γιάννης σήμερα. Και στο κολέγιο του Μιλγόκι, Wisconsin, έγινε το σεμινάριο από το Hubie Brown, Hubie's Basketball School, από 5-9 το πρωί μέχρι Κυριακή, 9 με 11 την ημέρα, μόνο μία ώρα για lunch και μία ώρα για dinner. Προπονητές, τρεις μεγάλοι. Ο Ρικ Πιτίνο είχε φύγει και είχε πάει στο κολέγιο τότε, αλλά ήταν ο Σιούμπι, ο Μάικ Φρατέλο και ο Ρίτσια Τουμπάτο. Και οι δύο προπονητές στο NBA έγιναν μετά. Mm-hmm. Όταν το έκανε αυτό και είπε τσιγάρο πάτε να καπνίστε, εγώ έκανα, είπα coach, εγώ το έκανα αλλιώς. Λέει, εσύ τι έκανες. Εγώ λέω, είμαι από την Ελλάδα, δεν γνωριζόμασταν τότε. Το 83 ήταν αυτό. Εγώ έβαζα τον Φασούλα, λέω, εδώ, τον Πολίτη εδώ και τον Κατσούλη εκεί. Και μου λέει, γιατί. Λέω, γιατί ο Φασούλας ενοχλεί τους γκάρ και πάνε εδώ. Σε ενοχλεί. Και το κυριότερο, όταν η μπάλα σκάει εδώ πέρα, βγαίνει αυτός και ο Φασούλας μπαίνει στο λοπός και δυναμώνει άμυνα. Ενώ με το άλλο έβγαινε ο ψηλός από πίσω και διαλυόταν η άμυνα. Το σκέφτηκε λίγο ο Χιούμπι και λέει ελάτε πίσω εσείς. Ελάτε πίσω, θα καπνίσετε μετά. Φοβερίζει, φοβερίζει, φώναζε. Λέγανε οι Αμερικάνοι, τρελάθηκε ο Χιούμπι. Φώναζε, φοβερίζει, φοβερίζει, φοβερίζει. Λέει αυτό που είπε ο Έλληνας είναι πιο καλό από αυτό που σας είπα εγώ. Φοβερό, ε. Και με φωνάζει και λέει ανέβω πάνω και δείξω το. Τώρα τελειώνω την ιστορία γιατί το δείχνω. Και εδώ κάθεται ο Ρικ Ματζίρος. Εδώ καθόταν όλοι, εδώ καθόταν ο Ρικ Ματζίρος στην άκρη. Μεγάλη μορφή ο Ρικ Ματζίρος. Πολύ φίλος μου μετά. Και όπως είπε ο κότς για τη Σαντορίνη, αυτός με φιλοξένουσε στο σπίτι του για να μιλάμε μπάσκετ, μπορώ, ο Ρικ Ματζίρος, θα σας πω. Πάω την άλλη χρονιά εγώ στο Μιλγόκι για να παρακολουθήσω τους Μιλγόκι Μπακς. Δεν ήταν ο Γιάννης ακόμα, εκεί ήταν πολύ πριν. Ο Νταν Νέλσον κότς και ο ασίστεν με παίρνει αγκαλιά και μου λέει κότς, να σε γνωρίσω το Ρικ Ματζίρος. Το Τέντο Ρικ, δίνουμε τα χέρια, τώρα απαγορεύονται και τα χέρια και στην Αμερική ακόμα, με το βάιρους. Και που λέτε, και γυρίζει ο Ρικ και μου λέει, εσύ δεν είσαι που έκανες την ερώτηση πέρα στο Χιούμπι, εγώ είμαι, λέω. Μόλις τελειώσει σήμερα η προπόνηση, θα πάμε στο ξενοδοχείο, θα πάρεις τα ρούχα και θα πάμε στο σπίτι μου. Πάμε στο σπίτι, με φιλοξενεί τάδε, την άλλη χρονιά, ο Ρικ μετακινείται και πάει στο Ball State. Το Ball State, για όσους ξέρουν λίγο από Αμερική, είναι στην Ινδιάνα την πολιτεία. Πηγαίνω εγώ εκεί για την προετοιμασία και μου λέει ο Ρικ, μου λέει, τι θα σε βάλω στο σπίτι, γιατί ήρθε η πεθερά μου. Ακόμα δεν είχε, μετά χώρισε. Αλλά θα σε βάλω, λέει, στο Embassy Suites. Ήταν μια ξενοδοχή, άρα λέω τώρα καμιά 300 θα πληρώσω εδώ. Και πάει και πληρώνω όλα τα έξοδα. Πάει στον αθλητή director και πληρώνει το δωμάτιο, τα φαγητά μου, τα τηλέφωνα μου, τα πάντα. Τελειώνει και από εκεί και πάει στη Γιούτα. Και εγώ τον ακολουθούσα πλέον. Και πάω στη Γιούτα και του λέω έχει καλή ομάδα και φέτος θα πάει στο Final Four. Λένε δύσκολα και τέτοια. Είχε φύγει και ο Βαχόρν, ένας πολύ καλός παίκτης για όσους παρακολουθούν το κολεγιακό. Τι γίνεται τώρα. Παίζει εναντίον του Αριζόνα. Μερικοί αν ξέρετε καθόλου και άμα μπείτε στο ίντερνετ θα τα βρείτε. Ο Μπίμπι και ο Σάιμονς, οι δύο μεγάλοι παίκτες στο Αριζόνα.
Οι Bucks είναι 20 πόντους αβάντζο στη Γιούτα. Και κερδίζει 20 πόντους ο Ματζίρους. Έκανε το δικό μου αυτό. Αυτό εδώ έκανε. Αυτό εδώ έκανε. Και με καλεί εμένα στο Final Four και πάμε στο Embassy Suites, όλο εκεί πήγαινε. Πάμε στο Embassy Suites, ήταν η έδρα της Γιούτα. Και όπως μπαίνει μέσα, είμαστε τώρα, μπαίνουμε στη Σουίτα. Η Σουίτα είναι του κότς του Ματζίρους. Και έχει καμιά τριανταριά που πίνουν μπύρες και κραυγάζουν όλοι, φωνάζουν, κάνουν, δείχνουν. Και λέει ο κότς του Ματζίρους, σκασμός, σέραπ, σέραπ, φώναζε. Το βλέπετε αυτό το χωριάτι, όλο εγώ έτσι έλεγα. Το χωριάτι τον Έλληνα, τον προπονητή. Αυτός έκανε αυτό που έκανα εγώ με την Αριζόνα, λέει. Και έτσι έπαιξα, λέει, τους δύο και κέρδισα με 20 πόντους. Εμψυχρό το είπε, ε. Και τρελάθηκαν όλοι, γίναν φίλοι μου από εκεί πέρα. Τότε δεν είχε ίντερνετ, παιδιά. Και μόνο με αλληλογραφία γινόταν όλα. Και η συνέχεια ποια ήταν, ξέρετε, μου έδωσε δύο εισιτήρια, τα καλύτερα εισιτήρια του γηπέδου. Το 7ο σκαλοπάτι στο Τζάμπολ, σε γήπεδο 65.000 θέσεις. Πόσα με έδινε το αφεντικό της Μίλλερ της Μπύρας, ξέρετε, $10,000 για τα δύο εισιτήρια. Εγώ, ξέρετε πόσο μου στήξε το ταξίδι μου τότε. Με αυτό, με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητά και τέτοια, 1.300. Όχι, 1.500. Και τα δύο εισιτήρια δεν τα έδωσα. Πήρα ένα φίλο μου, τον Χρήστο, Θεός χωρέσει, τον Έλληνα. Τον πήρα μαζί μου, το λέω, έλα πάμε να τα δούμε μαζί. Και ήμασταν στις καλύτερες θέσεις του γηπέδου. Και τι μου είπε στα αυτή ο Έλληνας, ο Χρήστος, ξέρετε, εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα τα πουλούσα. Αυτό ήταν η ιστορία μου. Τώρα την είπα όσο μπορούσα πιο γρήγορα. Αν έχει καμιά ερώτηση, καλώς. Το θυμάμαι τον coach και θυμάμαι μια εκείνη τη χρονιά με το coach Ματζίρους. Ναι. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά στη Γιούτα ένα παιχνίδι απέναντι στη Βοστόνη. Στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Η Γιούτα Τζάζ, εσύ λες. Γιούτα Τζάζ, ναι, με τους Boston Celtics. Αυτό σου λέω, ή το κολεγιακό. Α, είναι άλλος εκείνος. Ναι. Όχι εκείνος ο Παχουλός. Εκείνος ήταν ο Παχουλός. Ο coach τους αυτός ήταν πολύ καλός coach. Δεν πέθανε αυτός, αλλά έχει Parkinson. Ναι. Και ήμουνα και εκεί στην προετοιμασία για να καταλάβουν οι προπονητές να τελειώσω με μια ημέρα μου στη Γιούτα. Το πρωί, 7.30-8 παρά έρχονταν ο coach, 8 η ώρα έρχονταν και με έπαιρνε ο μαύρος ο coach, ο βοηθός και πηγαίναμε στη Γιούτα Jazz. 9-10 ήταν το meeting των προπονητών. 10-12.30 η προπόνηση Stockton, Malone και δεν συμμαζεύεται όλοι αυτοί. Και μόλις τελείωνε η προπόνηση, με έπαιρνε ο βοηθός και με πήγαινε στου Ματζίρους που είπα πάνω το βουνό, το κολέγιο. Μία με δύο meeting των προπονητών εκεί, 2-6 προπόνηση, 4 ώρες στο κολέγιο. 6.30-7 παρά ήμουνα στο ξενοδοχείο μου. 8 η ώρα χτυπούσε το τηλέφωνο ο Ματζίρους, ακόμα πάνω είσαι, και τρώγαμε μαζί το βράδυ. Το δείπνο μας, ξέρετε τι ήτανε, ένα κοτόπουλο ολόκληρο ο Ρίκ Ματζίρους και ένα μπούτι εγώ. Τώρα τι σας λέω, αλλά θέλει αφοσίωση για να κάνει κάποιος. Εγώ ήμουν και τυχερός όμως, γιατί είχε λεφτά τότε το μπάσκετ. Σήμερα δεν έχει τόσο λεφτά. Εντάξει, υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι, έχουμε τελειώσει με τις ερωτήσεις. Έχουμε καλύψει όλα, coach. Δεν ξέρω αν έμεινε εσύ κάτι που δεν μας έχεις πει. Εγώ να ξέρει ο καθένας, είμαι στη διάθεσή του. Όλοι οι Κύπροι και μη Κύπροι είναι φίλοι μου. Και είναι μεγάλη μου χαρά να αλλάξω 5 πράγματα με τον μπάσκετ μου. Και αν εγώ έρθω με το καλό στην Κύπρο, θα κάνω και ένα διαζώσεις αυτό, γιατί αλλιώς να δείξω
το πώς γίνεται η αλλαγή τα πόδια, πώς γίνεται το hand-off τα πόδια. Είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο με το διαδικτυακό αυτό το πράγμα, παιδιά. Λυπάμαι πολύ, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα με αυτό. Ήταν πάντως πολύ χρήσιμα όσα μας είπες, coach, και πραγματικά θα σε περιμένουμε με την πρώτη ευκαιρία να κατέβεις κάτω. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να τα πούμε από κοντά. Και δεν θα χρειαστεί να πάω στη Σαντορίνη για να μιλήσουμε για μπάσκετ. Τι κάνει αυτός εκεί πέρα τώρα? Είναι coach. Ο Άρης, ο αντιμισάρης. Πιθανόν είναι coach, γιατί μας έχει παρακολουθήσει και σε άλλα σεμινάρια. Θεωρώ ότι είναι, προπονητής. Μπράβο, μια χαρά. Όχι, εντάξει, ήταν μεγάλη χαρά για μένα και είμαι πολύ φίλος με όλους τους μπασκετικούς, αλλά ιδιαίτερα με την Κύπρο. Πολλούς χαιρετισμούς στους δικούς μου, στον Κόκο το Λάμπρου, στον Παλάδιο, το Λίρα, όλους τους προπονητές που κατά καιρούς αλλάξαμε 5 κουβέντες εκεί πέρα. Όλοι καλοί φίλοι. Δεν πρόλαβα να τα πω όλα. Γιατί έτσι γίνεται πάντα και το σεμινάριο της Ελλάδος, μην νομίζετε. Κάποια που είπα τώρα εδώ δεν τα είχα πει στην Ελλάδα. Να είστε καλά και πάντα δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Αυτό ήταν λοιπόν το σεμινάριο προπονητικής από το Θέατρο τον Ροδόπουλο. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Πρόλαβε ο Άρης, ο Αντιμισάρης από τη Σαντορίνη και απάντησε. Είναι assistant coach. Οπότε, μπορείς να μας πει και Σάρης και σε ποια ομάδα είσαι, να μας προλάβεις. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο. Ο Μάρκος μου στέλνει όλη την ώρα μηνύματα. Όση ώρα μιλάς, coach μου στέλνει και μου λέει αυτή την ιστορία που λέει τώρα ο coach, ξέρω. Αυτό που λέει τώρα ο coach μου το έχει πει. Έχει το αυτό τώρα που είναι κοντά, πολλές φορές κοντά σε μένα και μπορούμε και συζητάμε οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι για όλους εύκολο, μη στενοχωριέστε. Πάρα πολύ εύκολο. Ωραία. Coach, ευχαριστώ και πάλι. Δεν μας ακούσατε ακόμα. Θέλω να ευχηθώ ένα καλό βράδυ σε όλους και συνεχίζουμε εμείς τα σεμινάρια, τα διαδικτυακά σεμινάρια προπονητικής, την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.